7% τσακαλοκαταβρύχτικο σκορπίδινο καμπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, διπλούχοι, ταμπλούχοι και τριπλούχοι, καλώς ήρθατε και σήμερα! Καλώς ήρθατε και σήμερα στη ραδιοφωνική μας εκπομπή, καλώς ήρθατε στην παρέα του Ζουμουσού! Έλατε γιατί και σήμερα έχουμε κάνει ωραία πράγματα, έχουμε ετοιμάσει άλλα, θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε! Έλα τα κάνουμε και σήμερα! Ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες, να πούμε και να ετοιμαστούμε και για το παιχνίδι της Πέμπτης το βράδυ, γιατί έχουμε αγώνα ευρωπαϊκό. Το νου σας ρε μάλια. Αλλά και την Κυριακή. Ναι. Το νου σας ρε μάλια. Έτσι. Το νου σας καλά. Σε κάθαρο και το σε κάθαρο με κάπα σίγμα. Όχι με ξύ, δηλαδή ακόμα πιο έντονο. Ακόμα πιο έντονο. Μην λησμονείτε. Μην ξεχνάτε ότι την Κυριακή, πέρα από το ΠΑΟΚ Πανετολικός, το πρωί πηγαίνουμε και δίνουμε ματάκι για 18η φορά αισίως. Μας αξίωσε ο Πανάγαθος και έχουμε τη δυνατότητα να ανταμώσουμε παλαιοί και καινούργοι και να πάμε να δώσουμε ζωή στον συνάνθρωπό μας. Δεν το κάνουμε για ανταποδοτικότητα, αλλά ο Θεός βλέπει και τα δίνει πίσω, λέω εγώ. Δεν το κάνουμε για να μας τα δώσει πίσω, αλλά το κάνουμε για να δώσουμε ζωή στον συνάνθρωπό μας, να κάνουμε μια υπέρτατη πράξη ανθρωπιάς. Ελάτε για τη 18η αιμοδοσία αθλητηρίων. Όλα εντάξει? Όλα εντάξει. Καλωσορίζω και πάλι. Μετά από περίπου ένα μήνα, τον αδερφό με όλα τα γράμματα κεφαλαία, και το α και το δ και το π, φίλε, και το ρ και το σ και το ω και το χ, όλα τα γράμματα. Όταν, φίλε, ανεβάζω τόνο, δεν πάει λίγο μοιραράκι πολλές φορές? Φίλες και φίλοι, δείτε εδώ τη μουχάρα. Σχεδιασμένη η ρουφιάνα την έφερα από τη Τεχεράνη στην πλάτη. Ένα καταπληκτικό από 1000 ευρώ το δίνω 182. Αχ, με τσίκωσε εδώ ψηλά, το χαλί εννοώ. Δείτε πως είναι δουλεμένο το κρόι στο χέρι. Ε, αδερφέ μου, Σωτήρη Δασκαλάκη, καλώς όρισες, καλώς ήρθες, φίλε, καλώς σε βρήκα. Καλά κρασιά τον Αύγουστο που είναι παγιές οι μύγες. Λίγο μας χαιρετάει και ο Αύγουστος, τι νομίζεις? Θέλω και αυτή την ημέρα, την ημέρα Τρίτη μετά από την επιστροφή μας, Τετάρτη στο ημερολόγιο, να ευχηθώ όλοι όσοι σας εύχονται καλό χειμώνα από τα μέσα Αυγούστου, να τους καεί το air condition, να τους χαλάσει στο αυτοκίνητο το αμορτισέρ και να χωλαίνει το αυτοκίνητο, να τους ξεκαυκαλώσει το ολευγές των ταχυτήτων και μένω μέχρι εκεί που να βρείτε τρίχα σγουρί μέσα στον καφέ σας, ρε μπίμπιδες, που μας εύχεστε καλό χειμώνα και ουδε μία αγάπη δεν κρύβει αυτή η ευχή. Α, δεν πάει τώρα, ήταν καλό χειμώνα. Οι μίζεροι, οι μεμψίμεροι, οι ψυχοπλακωτές, αφήστε ρε τον κοσμάκι, ακόμα είναι Αύγουστος, ρε μπίμπιδες. Και ο Σεπτέμβρης καλοκαίρι είναι σε αυτή την ευλογημένη χώρα. Μην του πλακώνετε την ψυχή, βρε. Ε, τι έχουμε πάθει, ρε, τι έχω. Τι έγινε, γύρισε, άντε καλό χειμώνα. Α, τι από εδώ. Αυτοί είναι οι διάλογοι που ακούγονται σε κάθε μέρος της Ελλάδας αυτό το διάστημα. Στους καλοχειμωνάκηδες, λοιπόν, γιατί είναι κίνημα. Αυτό έχουμε να ευχηθούμε. Και έχω και άλλες πολλές να πω. Και άλλες. Γιατί σγουρεί, γιατί σγουρεί, φίλε, κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι από καλό σημείο η τρίχα. Δεν είναι, δεν είναι. Έτσι. Να πούμε επίσης ότι σήμερα έχουμε να δώσουμε και να κληρώσουμε 10 εισιτήρια για το ναό. 5 για το μάτς με τον Πανετολικό την Κυριακή και 5 για την άλλη εβδομάδα για το ΠΑΟΚ Σλόβαν. Ξαναλέω, σήμερα κατά τη διάρκεια του διόρου θα κληρώσουμε στο τέλος του. Εσείς στέλνετε μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια. Μάλλον για να δώσουμε τη δυνατότητα και σε κάποιους και μέσα από το τηλέφωνο. Θα κάνουμε 3-2. 3 μέσα από τα μηνύματα, 2 μέσα από τα τηλέφωνα για το ΠΑΟΚ Πανετολικός και θα κληρώσουμε και 5 εισιτήρια. Θα γίνει χαμός έτσι, άστο, 5 όλα, 5 και 5.
Θα χάσουμε τον τόπι, αδερφέ. Θα το κάνουμε σε επόμενες μέρες γιατί έχουμε να δώσουμε. Άρα σήμερα δίνουμε 5 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Πανετολικός. Μου γράφετε όμως. ΠΑΟΚ Πανετολικός, μου γράφετε Κυριακή. Και 5 μαγικά χαρτάκια για τον Ευρωπαϊκό Αγώνα αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή αύριο παίζουμε εκτός έδρας, έτσι. Για τη ρεβάνς την άλλη βδομάδα λοιπόν, δίνουμε σήμερα 5 εισιτήρια για το μάτς που θα μας οδηγήσει στους ομίλους του Europa League. Είσαστε σε καλή κατάσταση? Επιστρέφετε? Σιγά σιγά, σε ρυθμούς. Εδώ θα είμαστε, παρεούλα, να περάσουμε και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να ζήσουμε ένα μαγικό χειμώνα όπως ήταν ο περσινός. Εύχομαι στο τελείωμά της να ζήσουμε ονειρικές στιγμές. Αν δεν έχετε δει την ταινία Invincible, δηλαδή η αίτητη, οι Invisibles. Αν δεν έχετε δει αυτό το μαγικό ταξίδι μέσα στην περσινή χρονιά, μέσα από τα αποδυτήρια, μέσα από το γήπεδο, μέσα στην οικογένεια, το πώς είναι γραμμένο όλο, σκηνοθετημένο, δοσμένο, αν δεν είδατε την ταινία, καθίστε αναπαυτικά και δείτε ήρεμα, χωρίς φασαρία, βάλτε και ακουστικά και δείτε την ταινία. Εγώ λοιπόν σας βάζω ένα στοιχηματάκι. Αν έστω μία φορά δεν γίνουν τα μάτια σας λίμνες, εγώ είμαι αδύνατος, ξανθός, γαλανομάτης από κάποιο χωριό της Σουηδίας, συμμαθητής του Νίλς Χόλγκερσον και τρέχω τα 100 μέτρα σε 9 δευτερόλεπτα. Απεχθάνομαι το κρέας και τρώω μόνο λαχανάκια Βρυξελών. Έχω να πω εγώ. Το ξαναλέω γιατί βγήκε μέσα στο καλοκαίρι, γιατί δεν είχαμε εκπομπές. Θέλω να μάθω ποιοι είναι οι λεβέντες που σκηνοθέτησαν, που το σενάριο το γράφει η ομάδα. Η ιστορία γράφεται, δεν είναι κάποια ιστορία μη πραγματική, είναι γεγονότα. Θέλω να δω και να πω τα ονόματα. Η είδηση που έσκασε χθες και πραγματικά έκανε τεράστια αίσθηση είναι ότι κύριοι, το δεν σας έχουμε ανάγκη, κύριοι που μας κουνάτε το χέρι καταχρεωμένοι, δεν ξέρω αν το είδατε, πάει λέει ο Μαρινάκης να πάρει την Νόβα. Άσυχτε. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Βέβαια ό,τι πει η τράπεζα Πειραιώς, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε. Δεν είναι οσίες Παρθένες, δεν είναι καθαροί, χωρίς χρέη, εμπλέκονται τράπεζες μέσα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτοί που μας κουνούσαν το χέρι, αυτοί που δίναν τα εκατομμύρια αλλού και μας θέλαν να μας δώσουν λιγότερα από την 8η ομάδα πέρσι, άκουσαν χθες ότι κύριοι, εμείς θα το δείξουμε και ο δικός μας οπαδός θα μπορεί με ένα τάλιρο, αυτό που δίνει δηλαδή έτσι κι αλλιώς στην καφετέρια ή αυτό που θα έδινε για να κάνει συνδρομή στο δικό σας το συνδρομητικό, θα το δώσει για να μπορέσει να δει την ομάδα του. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και ο κάθε κάτοικος στο Βόρειο Πόλο, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία, στη Σουηδία, στα νησιά Πουαπούα, στη Νότια Αφρική, οπουδήποτε, στη Ζάμπια, ειδικά στη Ζάμπια, και θα μπορεί ο κάθε ένας να βλέπει τον ΠΑΟΚ. Στο ερώτημα αν αυτό θα παραμείνει ή όχι, αν θα είναι δηλαδή μόνιμο αυτό, δεν έχω απάντηση, δεν το γνωρίζω. Την καλημέρα μας, γεια σου Μότο Μουδανιά, γεια σου Λάρη, πρώτες καλημέρες. Απλά και γρήγορα σας διαβάζω τι είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας. Ακούστε λίγο. Ο ΠΑΟΚ είναι αντικειμενικά η πιο πετυχημένη ομάδα της τελευταίας τριετίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας 4 από τους 6 διεκδικούμενους τίτλους και οι 2 χάθηκαν με τρόπους που δεν είναι της παρούσης να συζητηθεί. Ο ΠΑΟΚ έχει sold out στα εισιτήρια διαρκείας με 22.000.
έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, είναι η μοναδική ομάδα που κατέκτησε αίτητο πρωτάθλημα μετά από 60 χρόνια και το πρώτο double της ιστορίας του. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε στον ηθικό εκβιασμό να πάρουμε χρήματα τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία της ΠΑΟΚ και να μειώσουμε μόνοι μας την αξία της πιο πετυχημένης ομάδας της τελευταίας τριετίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η πρόταση η οποία μας έγινε ήταν εξευτελιστική με βάση τα επιτεύγματα της ομάδας και τη δυναμική που έχει αποκτήσει. Για στο στοματάκι σου. Αυτό θα λέγαμε αν είμαστε στο Συμβούλιο. Αν ήμουν αυτό θα λέγα ακριβώς το ίδιο. Μπορεί με περισσότερα μπινελίκια βέβαια. Αλλά αυτό θα έλεγα όμως. Και στο τέλος θα τους έλεγα ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Και θα σηκωνόμουν να φύγω. Ωραίος φίλε. Ε, με εκτόπισμα. Με αναπουμπούλα. Τι εννοείτε κύριε. Εκπρόσωπε. Δεν μας πέφτει με τίποτα ρε μπίπιδες. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Και μετά θα προσέθετα για λόγους ηθικής αρχής και δεοντολογίας ότι δεν μας πέφτει η τρέλα, το πάθος, η διάθεση, το κέφι, η πίστη στα τέσσερα γράμματα, η πίστη ότι είμαστε κορυφαίοι, η πίστη στην αξία μας, στις αρχές μας, στα ιδανικά μας, στην ιστορία μας. Δεν μας πέφτει η ενέργεια, η τρέλα, όλα αυτά. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε ρε. Σκερβελέδες, εσκερβελέδες. Τώρα λοιπόν, τους αφαιρείς λοιπόν ένα τεράστιο όπλο που είχαν στα χέρια σου, εδώ και καιρό να σε κρατάνε με τα τηλεοπτικά και τώρα απλά τρέμουν. Τώρα απλά τρέμουν. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει, τρέμουν. Σου λέει τώρα τι. Δηλαδή αυτοί έτσι. Εμείς έτσι. Ακριβώς. Εμείς έτσι. Και μην ακούω τώρα για το τάλιρο, δηλαδή το τάλιρο όχι πίνουμε τον καφέ, εκεί που το βλέπουμε. Όχι είναι απειροελάχιστο μπροστά στην αγάπη και τον ΠΑΟΚ. Και εγώ θα πω εντάξει και αυτός που δεν έχει να το δώσει, σεβαστό και αυτό. Αλλά μιλάμε για ένα πεντά ευρώ. Και αν δεν το έχει να το δώσει ένας, το μοιράζονται δύο φίλοι με 2,5 ευρώ και βάζουν στο τάμπλετ ή στο λάπτοπ ή το συνδέουν με την τηλεόρασή τους, γιατί υπάρχει και αυτό πλέον στις καινούργιες τηλεοράσεις, Smart TV, και το βλέπεις κανονικά με απίστευτα καλή εικόνα και δεν τρέχει και τίποτα. Απλά πράγματα. Πόσο ωραία το έγραψε ο Ιός Σαββίδης χθες. Χτίζεται και έρχεται κάτι μεγάλο, όσο για εκείνους που αν και με τόσα χρέη στην πλάτη έχουν κουράγιο για παιχνιδάκια και ηρωνίες, να τους ενημερώσω ότι τα highlights του αγώνα πληρώνονται εφάπαξ και όχι σε δόσεις. Ευχαριστώ. Θα ζητάνε τα τρίλεπτα. Οι διάφορες εκπομπές οι άλλες θα ζητάνε τα τρίλεπτα. Δεν τα ζητάει. Η Νόβα δηλαδή τι. Αποφάσισαν λοιπόν να κουνήσουν το χεράκι και το δάχτυλό τους στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτός ο ΠΑΟΚ, ο τωρινός, ο του Ιβάν Σαββίδη, ο των δύο double, ο αίτητος, ο κοιτάω στα μάτια και ξεφτιλίζω τον Άγιαξ και το σταλμένο ασπρόμπουτα διαιτητή, φοβερή λέξη ο ασπρόμπουτας, είναι μία λέξη, είναι αρσενική η λέξη, αρσενική δεν ήταν η συμπεριφορά του συγκεκριμένου κυρίου, που μόνο που δεν έβγαλε το βρακί του να το ανεμίσει στον αέρα, αλλά μην ξαναγυρνάμε πάλι σε αυτά. Χορηγούς είπα, δεν είπα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με φοβερές προσφορές και αυτό το διάστημα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10, κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών στην πόλη. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Θα σας ενημερώσω πολύ σύντομα για τις TCL, τις τηλεοράσεις, για να μπορείτε να βλέπετε εκεί ό,τι θέλετε. Το ξεκαθαρίζουμε ότι μέσα από το ίντερνετ κανονικά κουμπώνει και μπορείτε στις τηλεοράσεις τις σύγχρονες. Τα τελευταία χρόνια όλες τις τηλεοράσεις έτσι είναι. Μπορεί να βάλεις και να δεις και να συνδέσεις και το διαδίκτυο, έτσι. Δηλαδή μην υπάρχει παρεξήγηση ότι μπορώ μόνο στο τάμπλετ ή στο κινητό μου. Γίνεται έτσι με μία απλή κίνηση, πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά πρέπει να έχεις κάκαλα, πρέπει να είσαι τεράστιος οργανισμός
για να το επιχειρήσεις αυτό, όταν 1.300.000 άνθρωποι είδαν τα φιλικά μέσα στο καλοκαίρι, καταλαβαίνετε τον τρόμο τους όταν το μάτς με τον Άγιαξ κάνει 46%, δηλαδή η μισή Ελλάδα έβλεπε, και τώρα θα σας βάλουμε να πληρώνετε τα λιράκι και εσάς που δεν μας γουστάρετε για να βλέπετε τι κάνουμε. Πολύ ωραίο το μηνυματάκι, η φωτογραφία που είναι ο Μελισανίδης με το Μαρινά και λέει βάζουμε ρε φενέλη από 2,5 ευρώ να δούμε Παοκάρα, να δούμε τι κάνουν αυτοί. Έτσι απλά. Έτσι όμορφα. Είπα ηλεκτρονέτ, στο Αιγαίον θα βρείτε πραγματικά υπέροχες ψαρούκλες, δύο πρότυπα ηχθειοπολία και στο δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66, τα πάντα όλα σε ψάρι, φρεσκότατο, πεντακάθαρα, και έρχονται και στο σπίτι σας, όχι μυρωδιές, όχι τηγανίσματα, όχι φασαρία, έτοιμα, σε εξαιρετικές τιμές. Όσο για το νούμερο ένα παγωτό στην πόλη, Νικολαίδη Ζαχαροπλαστεία, εκεί στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163, παγωτάρες και τουρτάρες και ψωμάρες και το πρωί τον καφέ σας και τα σφολιατοειδή σας και ό,τι γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε και κεράσματα καταπληκτικά. Διαβάζω το μήνυμα που έστειλε πριν 7 ώρες ο Γιώργος Παπανικολάου. Για κάποιους ελάχιστους. Διαρκείας δεν παίρνεις. Τα εισιτήρια σου φαίνονται ακριβά. Η τελευταία φορά που άφησες λεφτά στην μπουτίκ είχαμε χορηγό την Πέρσικα. Εκδρομές με τίποτα γιατί ζητάνε πολλά οι σύνδεσμοι και ο Ζορπίδης. Το 5 ευρώ σου φαίνεται υπερβολικό. Άστο καλύτερα ρε φιλαράκι. Πήγαινε να δεις καλύτερα το μαραθώνα Καλαμαριάς, αλλά μέσα από το σχολείο, γιατί πότε πότε κάνουν λαχιοφόρο αγορά τις κερκιδούλες του Αριστοτέλη. Αυτό. Το ξαναλέω για μια ελάχιστη μερίδα, πάντα βρίσκει να πει κάτι. Από τη στιγμή που λέμε όχι στην Νόβα, από τη στιγμή που λέμε όχι στην κοροϊδία, τότε ξεκάθαρα επιλέγεις αυτό το δρόμο. Διαβάζω το μήνυμα του Χρήστο από το Ανόβερο. Επιτέλους θα βλέπουμε αυτά που πρέπει να δούμε. Επιτέλους θα ακούμε παοκτσάκια speaker. Επιτέλους pre-game στην Τούμπα. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, αδέρφια. Είναι και αυτό ένα θέμα. Τα παιδιά που θα περιγράφουν, ξέρετε ποιοι είναι, το έχουν κάνει, θα είναι και δικοί μας, εννοείται θα είναι ο Σταύρος, έτσι, εννοείται θα είναι ο Δημήτρης, εννοείται θα είναι ο Γιώργος, θα είναι ο Κουλ, δηλαδή παιδιά τα οποία μπορεί και να είμαστε και σε διαφορετικούς σταθμούς, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει να νιώθουν ΠΑΟΚ, να αγαπούν ΠΑΟΚ και να ακούμε και περιγραφές που δεν θα προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Έτσι ξεκάθαρα. Γεια σου Λιάνα μου, Κωστή, καλή αρχή να έχουμε, έχω την αίσθηση πως στους τίτλους τέλους ταινίας υπάρχουν τα ονόματα των δημιουργών. Ζούμου σου λέμε και γουστάρουμε τρελά που δεν μας γουστάρουν. Φιλιά πολλά. Ναι, το ξέρω και πρέπει να μπω να δω, Λιάνα μου. Εννοείται γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Αυτό λοιπόν είναι μια επίδειξη δύναμης. Είναι μια επίδειξη δύναμης για το τι μπορώ να κάνω σαν οργανισμός. Και όπως λέει και ο Τριαντάφυλλος, ο Κουτσουρίδης, ιδού η Ρόδος, Παοξή, ιδού και το πίδημα. 65 ευρώ για 13 αγώνες εντός. Κάποτε μια διαφήμιση έλεγε, είσαι Έλλην, απόδειξη. Τι λέτε, λέει, αλλάζουμε τις λέξεις. Ή όπως γράφει ο Ντίμης Δημάκος, επιτέλους έγινε 14 αγώνες εντός έδρας πρωταθλήματος, 5 εντός play-off, 19 επί 5 ίσον 95. Επί 300.000 συνδρομές, 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Άντε πιάστε μας. Καταλαβαίνετε γιατί τους έχει λούσει κρύος υδρότας και κατεβαίνουν οι σταγόνες του υδρότα από την πλάτη τους και μπαίνουν στην κολοχαράδρα του υδραυλικού. Περιμένουν τώρα και θέλουν να αποτύχει αυτό. Και βασίζονται όχι στο ότι ο κόσμος δεν αγαπάει την ομάδα, όχι στο ότι είναι πολύ το 5 ευρώ, ότι ο κόσμος δεν είναι μαθημένος ακόμα σε αυτό. Άνετα πολύ ωραία. Άνετα και πολύ εύκολα γίνεται όλο αυτό. Πάρα πολύ εύκολα. Ήδη η Χρύσα χθες έχει αναρτήσει τον τρόπο
στην ομάδα μας, μπαίνετε στον αθλητήριο και πιστωτική να μην έχετε δηλαδή και χρεωστική να μην έχετε, πηγαίνετε σε ένα ψιλικατζίδικο και παίρνετε, πώς λέγεται αυτή η κάρτα, PayPal, πώς, ναι, παίρνεις μια κάρτα η οποία είναι και στα, ακόμα και στα ψιλικατζίδικα, ακόμα και στα μαγαζιά τα, αυτά που πουλάνε διάφορα. Από τα ωραιότερα, ο Γιώργος Χουρίδης, με τόσες που θα ρίξει ο ΠΑΟΚ φέτος σε πρωτάθλημα και κύπελο, βλέπω το ΠΑΟΚ TV να μετονομάζεται σε Pornhub TV. Έτσι απλά. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Γράφει ο Μιχαήλ Αθανασιάδης, θα διαβάζω τα μηνύματα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ευχαριστήρια προς Βαγγέλης, αλλά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σας ευχαριστεί για την πληρωμή της πλατφόρμας για την ψηφιακή εικόνα τις 24 αγωνίες και τον αγώνα ΠΑΟΚ. Το απόκομα της πληρωμής των 4 θα σταλεί μέσω της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην εφορία και στο λογιστή σας. Αυτό τι είναι τώρα? Τι είναι? Εξήγησέ μου, μου λες πώς το έκανες την άλλη φορά. Εντάξει. Όσο για τις κουβέντες που είπε η Νόβα για τις τρεις πιο δημοφιλείς ομάδες, γελάει και το ποικιλόμορφο αμνοερήφιο. Αποφάσισε η Νόβα, όπως καταλαβαίνετε, να πάει σε πόλεμο. Δηλαδή, όταν μου λέει ότι εμείς ασχοληθήκαμε με τις τρεις δημοφιλέστερες ομάδες στην Ελλάδα και λέει τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, βάλτε τα με όποια σειρά θέλετε, είναι προσβολή για μας και είναι και μαλαμπίμπιπ ολικής αλέσεως. Έχει πει και χοντράδα, δηλαδή δεν είναι ότι έχει κάνει λάθος. Είναι εσκεμμένη η προσβολή αυτή και εμείς έτσι απαντάμε. Όπως μου γράφει και η Χρύσα, δημοφιλής. Ελληνιστική λέξη, κοινή, δήμος και φιλέο, αυτός που τον αγαπά ο λαός. Στη βιτρίνα του μαγαζιού σου βάζεις μπροστά το top προϊόν, αυτό που βρίσκεται στην κορυφή. Δεν βάζεις δευτεράτζες και σία, κυρανόβα, και το πρόμο είστε έτοιμοι είναι του ΠΑΟΚ, είστε και κλεφτόπουλας ή της άλλης. Ακριβώς, το είστε έτοιμοι είναι δικό μας, αλλά δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Μπείτε, ενημερωθείτε, ό,τι απορία έχετε θα σας τη λύσουμε, απλά και ξεκάθαρα, είναι πολύ απρό και βέβαια γλεντίστε τους. Απλά γλεντίστε τους. Ξεκάθαρα. Στο ερώτημα θα εξακολουθήσουν κάποιες καφετέριες να δείχνουν το παιχνίδι. Εννοείται ότι θα εξακολουθήσουν. Εννοείται. Αυτό που θα αποφευχθεί είναι κάποιοι με link να κλέβουν το σήμα και τα λοιπά, να μπορεί ο κάθε ένας να μπει δηλαδή και να το δείχνει παράνομα. Νομίζω ότι θα έχουν πάρει τα μέτρα τους. Εσύ που δεν θα θέλεις να δώσεις το 5 ευρώ να το δεις μόνος σου, θα το δώσεις το 5 ευρώ εκεί που θα πιεις τον καφέ. Δηλαδή, αυτό είναι δική σου επιλογή. Ούτε εμείς θα σου πούμε κάνε αυτό ή μην κάνεις και τα λοιπά, δεν το κάναμε ποτέ. Είναι ξεκάθαρο, το καταλαβαίνετε. Είναι μια ιστορική, ίσως μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έγινε χθες και τι είναι αυτό με το pay-per-view. Έχει γίνει σε πολλές χώρες στην Ευρώπη και είναι πάρα πολύ απλά, είναι 4 βήματα, τα λέω γιατί έχονται μηνύματα. Πρώτον, θα επιλέξετε το live event του αγώνα, μπαίνετε στο διαδίκτυο και πατάτε για το live event. Επιλέγετε την επιλογή pay-per-view, ολοκληρώνετε την πληρωμή είτε με πιστωτική ή με PayPal, όπως είπα, δηλαδή καρτούλα που μπορεί να πας και να αγοράσεις μόνο για αυτό το σκοπό. Δεν ξέρω, 5 ευρώ, 10 ευρώ, έχει και μετάλλυρο ρε παιδί μου, έτσι. Και πλέον απολαμβάνετε, θέλετε, έχετε κινητό με μεγάλη οθόνη, έχετε tablet, έχετε laptop, το συνδέετε στη γιγαντοοθόνη σας. Απλά πράγματα. Ξεκάθαρα. Έτσι όμορφα και ωραία. Πριν πάμε στο διάλειμμα, ξαναλέω, έχω 5 εισιτήρια σήμερα να δώσω για τον αγώνα με τον Πανετολικό την Κυριακή. Πρεμιέρα πρωταθλήματος, στην κατάμεστη Τούμπα. Τίποτα δεν είναι πλέον το ίδιο, τίποτα δεν μοιάζει πλέον και δεν είναι το ίδιο. Μετά τις μεθυστικές εικόνες,
με το ξεσκέπαστο πούλμα να κατεβαίνει δύο φορές στο Λευκό Πύργο. Μετά από το ΑΕΤ το πρωτάθλημα και το ντάμπλ. Όλα είναι διαφορετικά. Όλα. Θα είμαστε εκεί να αποθεώσουμε αυτήν την ομάδα που ξεφτέλησε τον Άγιαξ, που ξεμπρόσκιασε τα τσιράκια της μαφίας, της UEFA, εκεί. 5 εισιτήρια δίνω για τον Πανετολικό και 5 για το ΠΑΟΚ Μπρατισλάβα την άλλη εβδομάδα. Μου γράφεται όμως δίπλα για να ξέρω πού και πώς. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, έτσι, έτσι. Ζημιά τους κάνουμε μεγάλη. Δεν περίμεναν τέτοια αντανακλαστικά. Οι αετοί που... Αετοί, άστο, άκυρο το αετή. Τα μπουμπούκια αυτά που νομίζουν ότι μπορούν να παίζουν με τον τεράστιο αυτό σύλλογο, με τον τεράστιο λαό, ξεκάθαρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξαναλέω, σήμερα κληρώνουμε 5 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Πανετολικός, 5 εισιτήρια για το ευρωπαϊκό μάτς την άλλη εβδομάδα ΠΑΟΚ Σλόβαν Μπρατισλάβας. Κανέναν αντίπαλο δεν υποτιμούμε. Θα πούμε περισσότερα. Πιαστήκαμε με τα τηλεοπτικά αυτές τις μέρες με την επιστροφή, με τις ανακοινώσεις της Νόβατς προκλητικές, με το pay per view, με πράγματα που ίσως να μοιάζουν λίγο ασυνήθιστα τέτοια εποχή, αλλά είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πανικός στα στέκια, στην πιάτσα, την τηλεοπτική, με την απόφαση αυτή. Δείχνεις ότι είσαι πολύ δυνατός, ότι δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Αμαλάχητα δείχνει και το όπεν άμα θέλω και άμα γουστάρω. Όμορφα, όμορφα και ωραία. Αυτή είναι η απάντηση. Και άσε τους άλλους να τρέχουν. Άσε τους να τρέχουν. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Μου γράφετε δίπλα ΠΑΟΚ Πανετολικός. Για Πανετολικό, για την Κυριακή, για το Ευρωπαϊκό, Europa, Σλόβαν, να ξέρω γιατί θα κάνω ξεχωριστές κληρώσεις. Ή τα βάζουμε όλα μαζί και ό,τι σας κάτσει. Αλλά φαντάζομαι ότι κάποιοι θα θέλετε την Κυριακή, κάποιοι θα θέλετε την Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε την Πέμπτη το βράδυ εμείς, 10 η ώρα, στο στούντιο, για να συντονίσουμε και να συνδεθούμε και με το γήπεδο της Σλόβαν για την εκτός έδρας αναμέτρηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση για το μέλλον της ομάδας φέτος, το ευρωπαϊκό. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Ζουμου σου λέμε και την Κυριακή αιμοδοσία θα κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς οι τρεις αιμοδοσίες μας μέσα στον χρόνο. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. 1, 2, 3. Καλώς το παιδί. Και βγήκα μπροστά από τον Γιώργο. Έλα γοράκι μου, έλα. Λοιπόν. Έλα Μένιο. Ο Ασπρομπούτης ακόμα σφυρίζει 3 πέναλτι. Όχι Ασπρομπούτης, ο Ασπρόμπουτας. Νομίζω ότι το Ασπρόμπουτας με αυτή την κατάληξη είναι πολύ καλύτερο. Ο Ασπρόμπουτας, συγγνώμη. Ο δε Μιχάλης ο Τσόχος, αυτός ο Μαλαμπίπη της Μαλαμπίπη της Δέντιας. Τι λέει ρε φίλε σε εκείνη την φάση την κολάρα την που εξελίχθηκε. Τι λέει ρε ο γελίος ο άνθρωπος που δεν ασχολούμαστε. Έχουμε τη διάθεση να μην ασχοληθούμε με αυτά τα... Τα πεταμένα εκεί κάτω. Λίγο με τους χαρακτηρισμούς μπορείς χωρίς να χρειαστεί να κοπούμε. Είπα τίποτα που. Ο γελίος. Εντάξει, ο γελίος. Καλώς ήρθες. Θέλω να πεις. Ο γελίος. Με αντέχεις. Με αντέχεις. Δεν σε αντέχω καθόλου. Πάμε, μπορείς αλλιώς. Το ξέρω ότι μπορείς, δεν χρειάζεται. Μπορείς να... αλλιώς. Μπορείς να πεις πολύ χειρότερα χωρίς να χαρακτηρίσεις. Θα το κάνω αλλιώς. Λοιπόν, Μιχαλάκη Τσόχο. Προχώρα, τα είπες αυτά. Πες τι είπε, γιατί όντως. Ναι, αυτό να πω. Λοιπόν, θα σε απαλλάξω σύντομα, μην ανησυχείς. Δεν θέλω να με απαλλάξεις λοιπόν, καθόλου. Θέλω να ακούσω αυτά που θα πεις. Αντί να δει τη φάση του Τζούμπα που με μια φοβερή συγγνώμη ενέργεια φεύγει από τον παίχτη φύκια για μεταξωτές κορδέλες και αντί να περιγράψει τη φάση ότι με φοβερή ενέργεια πίεσης φεύγει από τον αμυντικό, τι γυρνάει και μας λέει. Αβία στο λάθος από τον παίχτη του Άγιαξ. Μάλιστα. Ρε γελί. Δεν είχα καθόλου. Άντε πάλι. Είπαμε, προσπάθησα χωρίς, δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζουμε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ μια καλημέρα πήρα να πω και καλό χειμώνα. Είσαι ο. Ο Λευτέρης. Και θα σου καεί το αργοντίσιον. Καλό χειμώνα να έχουμε ακουστεί. Γεια σου Λευτεράκο. Τι πάθαμε. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Επιτέλους θα μιλήσουμε. Έλα, πάμε, Γιωργάρα μου, έλα.
Έλα. Λοιπόν, καλά τα είπε. Εγώ όταν είδα το παιχνίδι το χρεσινό, γύρισα και λέω μπράβο τον Ολλανδό που μιλάει τόσο καλά τα ελληνικά. Αυτά θα κοπούν όπως καταλαβαίνεις. Άλλο ένα μεγάλο συν, ότι θα ακούμε ανθρώπους να περιγράφουν. Δηλαδή, ούτε στο πρώτο γκολ, στο 0-1, ούτε στο 2, στο 3-2 που γίνεται, να πανηγυρίσει και να πει τίποτε. Δεν παίζουν. Τι να πάνε, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Καημό. Αυτοί περιμένανε... Στην Κύπρο τι γίνηκε τελικά, το χθεσινό, τι έκανε ο Ολλανδός. Ούτε καν είδα. Α, δεν ξέρεις. Ξέρω μόνο λοιπόν, ότι δυσκολεύτηκε ο Άγιαξ με τον Αποέλ. Δεν είδα σκορ. Δεν ασχολήθηκα κανένα. Πάει ένας τύπος έναν σεξολόγο, ανδρολόγο. Ναι. Μπαίνει μέσα και τα λοιπά. Ναι. Συμβαίνει. Πρόσεξε κι εσύ. Πρόσεξε πρωί-πρωί. Ναι. Γιατρέ μου λέει, έχω ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Τελειώνουμε πάρα πολύ σίγουρα. Μάλιστα. Προσπαθώ. Έχω πάρει φάρμακο, έχω πάρει αλυφές, έχω γιατροσόγια. Λέει, πάρε αυτό το πιστόλι. Λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Την ώρα που είναι να τελειώσεις, θα πυροβολήσεις, ναι, θα πατήσεις δυο φορές. Μα λέει, κάνει λέει μόνο κρότο. Άκουσε με, λέει, δοκίμασε. Θα με θυμηθείς. Και θα με θυμηθείς. Πραγματικά και θα αφήσεις να μου πεις λέει τα αποτελέσματα. Μετά από τρεις μέρες πάει ο τύπος στο γιατρό, σκυμμένος έτσι και τα λοιπά, σφιγμένος. Ναι. Τι να συμβαίνει, λέγεται. Πάω προχθές, κλείνω νωρίς στο μαγαζί, δουλειά δεν είχαμε. Πάω στο σπίτι και τα λοιπά. Μου λέει, ακούω μία φωνή από την καρβοτκάμα. Α, εσύ είσαι λέει ανδρούλη μου. Μπαίνω μέσα, βλέπω τη γυναίκα μου ημίγυμνη. Μου τη δίνει. Ξαπλώνω και τα λοιπά. Λέει, τη λέω γυναίκα, θα κάνω το 69. Λοιπόν, τι λοιπόν γιατρέ. Μόλις θέλω να τελειώσω, βγάζω τον πιστόλι. Μπαμ, μπαμ. Χαίζεται η γυναίκα από τα τρώτα, κατάλληλα στο πρόσωπο. Και μου το μαγκώνει. Και το τρίτο, βγαίνει ο κουμπάρος γυμνός από την ντουλάπα με ψηλά τα χέρια. Σώσε με, λέμε. Τέλος. Φιλιά! Καλή όρεξη. 0-0 ο Άγιαξ με τον Αποέλ. 0-0. Ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς. Άρα, τι να δεν θέλω καν, ούτε καν να βλέπω. Όταν έχω αποκλειστεί έτσι, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται μετά. Δεν θέλω πραγματικά αποφεύγω. Γιατί έπρεπε εγώ να είμαι εκεί. Φέτος έπρεπε εγώ. Έπρεπε εμείς να είμαστε εκεί. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο Αντισιτζούνε με τι καλή. Έλα ρε Αντισιτζούνε. Τι γίνεται αδερφέ. Χρόνια και ζαμάνια. Καλά, έλα αγόρι μου. Έλα. Λοιπόν θέλω να πω για αυτό για την περίπτωση την τηλεοπτική. Ναι. Το PayPal που λες, και επειδή ακούει πολλοίς κόσμος τώρα, ναι, δεν είναι η κάρτα που παίρνεις από το περίπτερο που προπληρώνεις. Εκείνο είναι το PaySafe. Μπορεί να πάρεις τέτοια κάρτα που είναι για 5 ευρώ. Μπορείς. Δεν εννοώ αυτή που λες εσύ. Το PaySafe. Ναι, άλλο το PaySafe. Ναι, το PayPal είναι μια διαδικτυακή εταιρεία η οποία πληρώνεις, κάνει τον ενδιάμεσο για να μην πληρώσεις απευθείας με την πιστωτική σου ή με αυτό, την αν δεν έχεις, αυτό λέω, αυτό εννοώ. Αυτό είναι το PayPal. Mm. Όταν δεν έχεις πιστωτική ή χρεωστική, δεν θες δηλαδή να έχεις καμιά επαφή. Δίνεις ένα τάλιρο, παίρνεις μια κάρτα που κοστίζει 5 ευρώ και γεια σας. Κατάλαβες. Αυτό εννοώ, αυτό που λες. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολλά βήματα μπροστά η κίνηση, αρκεί ο κόσμος θα ακολουθήσει, να είναι σίγουροι. Είναι ένας καφές, αδερφέ. Αντί να το πιούμε τον καφέ, είναι ένας καφές. Ναι, εντάξει, τα μαγαζιά τώρα λίγο θα καθόλου, τα ρίξουμε. Καθόλου, και τα μαγαζιά, φίλε. Και δεν τα μαγαζιά. Ξέρω τι να σου πω τώρα, όταν το βλέπεις παντού και στο τάμπλετ και στο τηλέφωνο και στη Smart TV και παντού με τα ίδια έξοδα που θα έκανες να βγεις. Εντάξει, βέβαια είναι και ο χουλιαμάς που θα κάνει τώρα στο καφενείο. Να σου πω κάτι. Δεν τα χάνουμε τώρα. Θα σε ρωτήσω αυτά, το εξής. Ξέρω πολύ κόσμο που ακόμα και αν το έδειχνε ελεύθερο κανάλι, ακόμα και αν το έδειχνε το Open, φίλε, δεν είναι μόνο να δω αυτό. Είναι όλη η διαδικασία, η παρέα, το στέκι, όπως είπες, ο χουλιαμάς, όλη αυτή η διαδικασία. Το άγχος σου, τη χαρά σου. Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό ότι με συγκεκριμένες, δηλαδή βλέπουμε μάτς με συγκεκριμένους ανθρώπους χρόνια. Τώρα ξαφνικά τι, θα κλειστεί στο σπίτι του αυτός που το έβλεπε με παρέα. Όχι. Όχι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ελάζει. Το πιστεύω και εγώ. Είναι πώς έχει. Αυτός που το έβλεπε μόνος του, γιατί υπάρχει κόσμος
που δεν θέλει άνθρωπο να δει. Πραγματικά. Μα, που κλειδώνει την πόρτα που τα παιδιά του μένουν έξω από το δωμάτιο. Να σου το πω έτσι. Αυτός όπως το έβλεπε, έτσι θα το βλέπει. Απλά αντί να τα δίνει στην Νόβα και στο κάθε συνδρομητικό, θα δίνει το ταλιράκι του που είναι ένα ποσό που είναι ένας καφές. Ξαναλέω. Να, οι παοξίδες που είχαν συμβόλαια τώρα με την Νόβα για να βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα, φίλε. Να σου πω κάτι. Να τα σπάσουνε. Πόσα λεφτά έδινες για να έχεις το πακέτο? Δεν έδινες ένα εξιντάρι, πόσα? Έχω και, εγώ την έχω κόψει καιρό. Την έχω κόψει πολύ καιρό και δεν ξέρω τις τιμές τώρα. Νομίζω ότι μόνο το αθλητικό πακέτο ήταν κανένα 25. Μόνο, δηλαδή, αν πούμε ότι μόνο το αθλητικό. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ την εποχή που πλήρωνα έδινα 60 ευρώ. Έχει πολύ καιρό, όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει, ναι, εντάξει, έχει πολύ καιρό που ήταν αυτές τις τιμές. Αντί να τα δώσεις λοιπόν εκεί. Η μαγιά, ξέρεις ποια είναι, Κώστα, η μαγιά. Ότι θα το πληρώσουν και οι Παναθηναϊκοί δύο φορές το χρόνο. Ακριβώς. Και οι Ολυμπιακοί δύο φορές το χρόνο. Όλοι! Και οι Αργιανοί δύο φορές το χρόνο. Όχι μόνο δύο φορές το χρόνο. Θα πληρώσετε όλοι φάλες. Αντισυντζούνε. Όλοι θα πληρώσετε. Αντισυντζούνε. Όχι μόνο δύο φορές το χρόνο. Θα πληρώνουν να βλέπω τον ΠΑΟΚ. Μια χαρά, φίλε, θέλουν να ξέρουν τι κάνει. Ξυπνάνε και κοιμούνται με το δικό μας όνομα στο στόμα. Να το ξέρεις. Άμα θα κλείσει και αυτά τα link τα σπασμένα τα διαδικτυακά, τότε... Θα γίνει αυτό, γιατί όταν γίνεται ένα τέτοιο εγχείρημα, εγώ τι έμαθα από σπόντα. Είναι τόσο σοβαρή αυτή η προσπάθεια. Δεν είναι τώρα ξυπνήσανε, ας πούμε, χθες, τρίτη απόγευμα και είπαν κάνουμε ΠΑΟΚ TV. Έτσι, είδες, φάνηκε αυτό. Αυτό φάνηκε ψημένο, στα φιλικά. Ψημένο, ναι. Είναι οτιδήποτε γίνεται ακριβοπληρώνεται σε επίπεδο παραγωγής, κάμερας, ευκρίνειας, ήχου, εικόνας. Δεν πάει να γίνει αρπακόλια τώρα, έτσι. Με πλάνα στο πουθενά. Είδες ότι με αντίξωες συνθήκες, τα μάτς τα φιλικά τα είδαμε σαν να ήταν τηλεοπτικό προϊόν έτοιμο, έτσι. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Όχι, είναι κάνουν, κοιτάνε στο μέλλον πολύ σοβαρά, ρε παιδί μου. Ένα επίσης άλλο είναι ότι ο άλλος σου λέει, αντί να πάω και να πρέπει να δώσω ντούκου 50 στην κάθε Νόβα, έτσι, είναι ένα τάλιρο τη φορά. Αλλιώς είναι όταν το δίνεις μια φορά κάθε 15 μέρες το ταλιράκι, που είναι, ξαναλέω, απειροελάχιστο το ποσό, έτσι, νομίζω το καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Επίσης θέλω να πω το εξής. Περίμενα να δω. Έστω και ένα ευρώ πάνω από 5 θα με ενοχλούσε. Όχι ότι τα 6, ας πούμε, θα ήταν κανένα ποσό τραγικό, αλλά σαν ένα ψυχολογικό όριο. Νομίζω ότι τα 5 είναι ένας καφές, ρε παιδιά. Είναι έτσι. Δηλαδή, όχι θα κάναμε φασαρία με τα 6, αλλά θα με ενοχλούσαν, έλεγε, 7 ευρώ το μάτς. Ή 6 ή 8. Το ταλιράκι είναι, φίλε, ένας καφές, το ξαναλέω. Είναι ένας καφές. Πάντως και... Και στο Open να την έβαζε την ομάδα, εμένα δεν θα με χαλούσε να μπει σε όλα τα σπίτια της Ελλάδας το ΠΑΟΚ μια φορά την εβδομάδα. Πιθανόν... Παοξάκια θα φτιάχναμε. Παοξάκια θα φτιάχναμε. Να ξέρεις, το πιστεύω αυτό. Περιμένω να δω πώς θα καθίσει όλο το πράγμα οριστικά. Δηλαδή αν θα τα δείχνει μετά το Open ή αν θα παραμείνει αυτό με την πλατφόρμα και το ΠΑΟΚ TV. Περιμένω να δω. Γιατί τώρα αυτό έγινε χθες, έσκασε τώρα και περιμένουμε να δούμε. Ποια θα είναι η μόνιμη κατάσταση? Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αν και έτσι, αν και με αυτόν τον τρόπο, σκέψου λίγο, ο κάθε άνθρωπος σε κάθε γωνιά του πλανήτη... Αυτό είναι, ναι. Να μην αυτό, σκεφτόμαστε αυτό, μόνο αυτό. Κοντόφθαλμα Ελλάδα. Σκέψου τώρα. Αυτό, το παλικαράκι, ναι, το στη Σουηδία, στην Αφρική, στο Βόρειο Πόλο, εσύ, στην Αυστραλία. Εγώ που φεύγω ταξίδια από κάποιες μέρες, αρκετές μέρες, μου έχει τύχει, ας πούμε, πάει μου τώρα στην Πρέβεζα, πάω να δεις ΠΑΟΚ στην Πρέβεζα τώρα. Δεν υπάρχει. Πανηγυρίζουν τα παιδιά του εξωτερικού, πανηγυρίζουν γιατί θα μπορούν. Έτσι, άνοιξε μια πόρτα σε αυτούς, εξαιρετική. Και επειδή δεν μιλάμε για λίγο πληθυσμό, μιλάμε για τεράστια μεγέθη, ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό, έτσι σκεφτόμαστε και αυτούς. Και αυτούς. Λοιπόν, Κώστα, καλημέρα. Να σε καλά, Αντισιτζούνε. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, νέοι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον. Ξέρεις, αυτό την ταινία που τόσο όμορφα μπόρεσαν και παρουσίασαν. Είναι στο τέλος, όταν κλείνει πια κάτω, είναι πάνω από 20 ονόματα. Ναι. Θα μπω να τα διαβάσω, φίλε, να ξέρεις. Ναι. Θα μπω ναι. Να τα είναι 20 ονόματα και πραγματικά αξίζει, γιατί συνεργάστηκαν και κάνανε φοβερή δουλειά και είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η υποδομή για να γίνει ένα κανάλι, διαδικτυακό κανάλι, το οποίο θα έχει έτσι τη συνδρομή για το παιχνίδι, αλλά θα έχει και πολλά ακόμα αυτό ακριβώς περισσότερα.
Πόσα χρόνια λέμε. Με προσβάλλει η περιγραφή του αγώνα. Με προσβάλλει πώς αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Με φύγει. Με υποτιμά το πώς με αντιμετωπίζουν. Και εμείς τώρα ερχόμαστε. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από αυτό που πραγματικά αξίζουμε, φιλάρετε. Και τώρα ερχόμαστε, γιατί δεν είχα δει το παιχνίδι και το είδα χθες. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια λοιπόν στο κρατικό κανάλι. Πραγματικά το κρατικό ελληνικό κανάλι δεν ήταν αντικειμενικό. Ήτανε πολύ πολύ δυναμικά ενθουσιώδη η περιγραφή σε αυτούς που φορούσαν τα ερυθρόλευκα. Έλα! Αυτοί λοιπόν που φορούσαν τα ερυθρόλευκα μπερδέθηκε ο άνθρωπος, νόμιζε ότι ήταν η ελληνική ομάδα. Γαύρι είναι, σου λέει. Ναι, πώς θα γίνει δηλαδή. Και ο τρόπος που περιέγραφε, δεν μπορώ να στο εξηγήσω, δεν με νευρίασε ο διαιτητής, με νευρίασε αυτός που τα έλεγε. Ναι. Είναι αστείο να μην νευριάζεις με το διαιτητή που σε έχει σφάξει και να νευριάζεις με έναν άνθρωπο που έπρεπε να κάνει μια περιγραφή για μια ελληνική ομάδα. Όχι, δηλαδή πόσο αντικειμενικός μπορείς να είσαι με μια ελληνική και μια ξένη ομάδα. Πόσο αντικειμενικός πρέπει να είσαι. Είναι τραγικό, είναι εφιαλτικό. Πραγματικά εφιάλτης. Ο εφιάλτης αυτός που ξέρουμε. Και επειδή κυριολεκτικά έφτασε στο σημείο να λέει ότι ο διαιτητής αδικούσε τον Άγιαξ, έφτασε στο σημείο να φαίνεται ότι σε κάθε περιγραφή που έκανε ήταν όταν έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του Άγιαξ και όταν ο ΠΑΟΚ έκανε επιθέσεις, άρχισε να λέει ότι άκου το τραγικό, ήμασταν 1-1 και λέει είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το μάτς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο 1-1. Ερώτηση. Περιγράφουν αυτό που βλέπουν ή αυτό που θέλουν? Αυτό που θέλουν. Δηλαδή, ο ευσεβής δεν μπορούν ούτε καν να κρυφτούν. Τελείωσε και αυτό. Ίσως δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό που έγινε χθες, πόσο σημαντικό είναι. Είναι στον αέρα ο μάτος. Τον σβρώχνει με τα δύο πιέτα ο άλλος. Πάει και καρφώνεται με το κεφάλι του πάνω στο κεφάλι ενός άλλου αμυντικού που ήταν κάτω. Δηλαδή μόνος του πήγε και καρφώθηκε με το κεφάλι κάτω. Τραυματίζονται οι δύο οι άνθρωποι και δεν δίνει πέναλτι και δεν λέει κουβέντα ο τύπος. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Είναι όλα αυτά δείχνουν το πόσο πολύ μας φοβούνται. Κυριολεκτικά τρέμουν. Και καλά να κάνουν γιατί τους αξίζει. Αν δεν καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι και χρειάζεται ανταγωνισμό. Αυτό όχι, δεν είναι όπως... Τι ανταγωνισμό. Όπως τους βολεύει. Θέλουν να μην υπάρχω. Αν μπορούσαν, με ένα ραβδί να με σβήσουν. Αυτό δεν προσπάθησαν να κάνουν τόσα χρόνια. Ακριβώς, μα αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δεν προσπάθησαν να κάνουν. Εσύ τι λες? Δεν υπάρχει δάχτυλος ελληνικός σε αυτό που έγινε με τον Άγιαξ? Δεν μου το βγάζετε από το μυαλό. Και αυτό που έγινε πέρσι με την Μπενφίκα, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω το κατάλαβε και ο τελευταίος. Και ο πιο αδαής, ο πιο ανυποψίαστος, ο πιο αγνός, ο πιο άχραντος, ο πιο αθώος, φιλάρετε. Είναι αστείο, μα την αλήθεια, πολύ αστείο, να νομίζουν ότι τζαμπατζίδες, χωρίς να βάζουν το χέρι στη τσέπη, και με το να κάνουν κάποιο είδους πασαρέλα ξένων παικτών, να τους φέρνουν για να τους πουλάνε μετά, θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να πούνε ότι κυριολεκτικά έχουν μια ομάδα σε εκτίμηση στην Ευρώπη. Εμείς με αυτόν τον τρόπο πιστεύω, με αυτό το βήμα, με την TV ΠΑΟΚ, φτάνουμε σε επίπεδα ευρωπαϊκά πολύ μεγάλων ομάδων. Μιλάμε για μια παγκόσμια δυναμική και αυτό, αν υποστηριχθεί σωστά, θα δημιουργήσει φοβερά μεγάλη... Δηλαδή θα έχουμε πολλά χρήματα, όχι από εδώ, αλλά απ' έξω. Και αυτό αξίζει τον κόπο να το ενισχύσει και να το κάνει όπως πρέπει. Την περιγραφή θέλω, αυτή την περιγραφή, να μην είναι καθόλου αντικειμενική, να είναι υπέρ του ΠΑΟΚ και να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Γεια και χαρά. Φιλιά. Αυτό, γιατί αντικειμενική? Γιατί αντικειμενική? Θα είναι περιγραφή ΠΑΟΚ. Όποιο από τα παιδιά περιγράψει, το ξαναλέω. Όποιο από τα παιδιά περιγράψει, έτσι, δεν θα κάνει το μαύρο άσπρο.
ούτε το άσπρο μαύρο. Θα κάνει το ασπρό μαύρο. Αυτό θα γίνει. Τέλος, να θέλουμε να σπάσουμε την τηλεόραση με βαριοπούλες. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά αδερφέ. Είσαι ο. Πάω του Βεριώτη. Έλα ρε Βεριώτη. Έλα ρε αδερφέ. Πού είσαι ρε μορφή. Πού είσαι. Αγόρι μου. Εδώ. Αγόρι στον μου. Αγώνα πάντα υπέρ του καλού του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Και όχι να μόνο υπέρ του ΠΑΟΚ και βοηθώντας τον κόσμο και με εισιτήρια και. Και εμείς ευχαριστούμε. Περιμένουμε πολύ την αιμοδοσία της Κυριακής. Μπράβο. Έρχομαι να πάει πάλι καλά. Κάνε ένα κόπο φορά. Κέλα. Κάνε ένα κόπο. Θα χαρώ πολύ να γνωριστούμε και να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Εγώ πήρα να πούμε λίγο για το μπάσκετ. Γιατί και από χθες ναι. Ξεκίνησαν η ανακοίνωση δηλαδή και τα διαρκείας. Θα πρέπει να ταρακουνηθούμε και εκεί. Δεν γίνεται ότι γίνεται με το ποδόσφαιρο να βγάζουμε αφρούς, να τρελαινόμαστε, αλλά ναι. Στο μπάσκετ να μένει πάντα στην άκρη. Σωστό. Πρέπει σωστό. Να πάρουμε στις πλάτες μας το άθλημα, το τμήμα γενικότερα. Η επιλογή Φλεβαράκη, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι προς τη σωστή ναι, κατεύθυνση, αλλά είπα και χθες, εκτιμούμε πάρα πολύ τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, το ξέρει και ο ίδιος ότι παίρνει ρίσκο, αν δεν στηριχθεί. Με κάθε τρόπο ο Φλεβαράκης, δεν εννοώ από τον κόσμο απλά, εννοώ και με υλικό και με παίκτες και με όποιο budget είναι απαραίτητο για να κάνει μια αξιοπρεπή ομάδα. Δεν λέμε ότι θα πάμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα, αλλά να είναι ένας ΠΑΟΚ ανταγωνιστικός. Τότε θα πάει τζάμπα και στράφει η επιλογή του Φλεβαράκη. Έτσι, νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Το καταλαβαίνετε. Συνέχισε απλά, και τη διάκοψη. Εγώ θα μιλήσω από τη δική μας πλευρά, την οπαδική. Οπαδοί είμαστε. Η ομάδα μπορεί να επιλέγει τους προπονητές, τους παίκτες. Εμείς οφείλουμε να στηρίζουμε. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να κάνουμε είναι μια αγορά διαρκείας. Ελάχιστα τα ποσά. Θέλουμε όσο οπαδοί να έρθει ένας αγοραστής, ένας επενδυτής, ένας ιδιοκτήτης στην ομάδα. Αλλά και εμείς πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας γι' αυτό. Αν εγώ ως επενδυτής πάω σε ένα μαγαζί που είναι προς αγορά. Πάω μια φορά, πάω δεύτερη φορά και το βλέπω κάθε μέρα με 5-6 άτομα να πίνουν τον καφέ τους εκεί. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. 5-6 θαμώνες. Ενώ το μαγαζί χωράει 300 άτομα. Αν εγώ ως αγοραστής λοιπόν πηγαίνω και βλέπω κάθε μέρα 5, όταν πηγαίνει Σάββατο, σκέγραφω τα ντέρμπι δηλαδή, τα άτομα μπορεί να φτάνουν και τα 50, δεν θα το αγοράσω το μαγαζί. Αν πηγαίνω όμως, αν δοθεί φέτος μια πάτη τον κόσμο και γίνει ένα ντου σε αυτά τα διαρκείας και την Κυριακή το παρατάκι είναι φίσκα, δελεάζεις πιο πολύ έναν αγοραστή να έρθει. Γιατί βλέπεις ότι το μαγαζί αυτό πουλάει. Έχει πνοή, έχει κόσμο. Ναι. Υπάρχει από πίσω ο οπαδός που θα το στηρίξει. Σωστό αυτό που λες. Βάλε και άλλο... την παράμετρο ότι ο επενδυτής που θέλει να έρθει ξέρει ότι η Ευρωλίγκα είναι μια κλειστή παρεούλα και ακόμα και αν πάρει πρωτάθλημα δεν μπορεί να παίξει. Είναι αυτό είναι απολύτως σίγουρα ανθρωποδιοκτικό για έναν που θέλει να μπει. Αυτό είναι μεγάλο το μπάσκετ, το ευρωπαϊκό μπάσκετ, 2 χρόνια πίσω. Εντάξει, τέλος πάντων. Να είσαι καλά αδερφέ μου. Ευχαριστώ. Για το μπάσκετ δεν πρέπει να γίνει απλά να πάμε να μην μείνει χαρτάκι. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου και στο διαδίκτυο και στην ομάδα μας. Σε θεωρούμε πολύ δικό μας άνθρωπο, να ξέρεις, φίλε. Στο λέω έτσι ξεκάθαρα. Και εγώ και η Χρύσα. Και με τη Χρύσα που μιλάω. Έτσι. Το πιο σημαντικό, ένα λεπτάκι μόνο. Ναι. Και γι' αυτό σελίδα, επειδή πέρυσι κληρώσαμε τα 3 διαρκείας της ΠΑΕ για το ποδόσφαιρο. Ναι. Φέτος εννοείται ότι θα κάνουμε το αντίστοιχο για το μπάσκετ. Τέλεια. 3 διαρκείες για το μπάσκετ και τώρα δεν ξέρω τι. Θα δούμε όταν έρθει η στιγμή. Υπάρχουν πολύ ευχαρίστω το ένα να κληρωθεί μέσω την εκπομπή. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε αυτό πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Βεριώτη. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, χαιρετώ. Να είσαι γερός. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Όχι. Τελώς. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κι αν θες απόψε να σ' τα αποδείξω, έλα στην Τούμπα. Έτσι είμαστε, έτσι το κάνουμε. Λοιπόν,
Είναι τεράστια η ομάδα των ανθρώπων που υπογράφει. Θα το πω όμως. The Invincibles. Κόνσεπτ, διεύθυνση παραγωγή, Παναγιώτης Αρωνιάδης. Σκηνοθεσία, Κώστας Αμυρίδης. Διεύθυνση φωτογραφίας, Κώστας Αμυρίδης. Διεύθυνση φωτογραφίας, ΠΑΟΚ TV, Πολύβιος Δημητριάδης. Μοντάζ, μουσική επιμέλεια, Παύλος Παπαδόπουλος. Sound Editor, Γιώργος Τσακυρόπουλος. New Media Team, Μιχάλης Ούτσιος. Νένα Αγοραστού, η Νένα που τρέχει παντού. Αναστασία Πικυλίδου, η κόρη του συγχωρεμένου, του αδερφού και φίλου. Δεν υπάρχει σαν τον Παναγιώτη και δεν αντικαταστάθηκε ποτέ. Οπερατέρ, Αντωνιάδης, Βερβερίδης, Δημητριάδης, Εμμανουηλίδης, Ιωσιφίδης, Καρδαράς, Κοτσαρής, Μάνος Παπανικολάου, Σαρόγλου, χειριστές ντρόν, Βερβερίδης και Παναγιωτίδου. Κάμεραμάν, Καρδαράς, υποτιτλισμός, Μιχάλης Ούτσιος, παραγωγή, ΠΑΟΚ FC, New Media, ΠΑΟΚ TV. Αυτοί είναι οι συντελεστές της ταινίας, τους έχουμε και στο zoomusu.gr. Ήθελα να τους αναφέρω συγχαρητήρια σε έναν προς έναν. Αν μας βάζαμε αν μας βάζανε εμάς να βάλουμε συνέστημα μέσα, δεν θα τα καταφέρναμε καλύτερα. Και ξαναλέω και ρωτώ έναν από εσάς. Υπάρχει κάποιος που είναι ΠΑΟΚ, είδε την ταινία και δεν γέμισαν τα μάτια του? Δεν ξέρω σε ποιο σημείο, σε διαφορετικό σημείο ο καθένας. Άλλος τη Φιέστα, άλλος που δείχνει το Βιερίνια με διαλυμένο το γόνατο. Άλλος εκεί που δείχνει, που αναφέρεται στα παιδιά που σταματάνε στα Τέμπη, στα Ετόπουλα τα χαμένα. Δηλαδή ο καθένας, άλλος παντού, άλλος σε 2-3 σημεία. Αυτό ήθελα. Απλά επειδή όταν βγήκε η ταινία στον αέρα ήμουνα σε άδεια, το είχα τάξει τον εαυτό μου να θυμηθώ οπωσδήποτε να πω εξαιρετικά πράγματα για τα παιδιά που κάθισαν, και για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, να ξέρετε, έχει γίνει πάρα πολύ κοπιαστική και χρονοβόρα δουλειά. Πάμε να μιλήσετε εσείς και λέω μετά τους χορηγούς να μην περιμένετε. 2310-287-888. Έχω σήμερα 5 εισιτήρια για Πανετολικό, για ΠΑΟΚ Πανετολικός, και 5 για ΠΑΟΚ Σλόβαν Μπρατισλάβας. Δεν είναι για το αυριανό, αύριο παίζουμε εκτός έδρας. Είναι για την άλλη εβδομάδα. Και επειδή πρέπει τα εισιτήρια να τα στείλουμε πολύ σύντομα μέχρι την Παρασκευή, ό,τι κληρώσουμε θα είναι σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Εντάξει, πάμε. Μου γράφετε δίπλα ΠΑΟΚ Πανετολικός, μου γράφετε ΠΑΟΚ Σλόβαν, για να ξέρω να τα βάλω σε ειδική κλήρωση. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλό καλοκαίρι. Γεια σου ρε Άκη, καλό καλοκαίρι. Σωστός. Άλλο περίμενες να πω? Ξέρω εγώ, τώρα δεν έχουμε τόσο συχνά καλό καλοκαίρι. Καλό από καλό καιρό, λένε κάποιοι. Τέτοιες ευχές που τις φτιάχνουμε εμείς, ας πούμε, για να, τέλος πάντων. Για πες ρε φίλε, τι γίνεται? Τι να πω, εγώ μέσα από την εκπομπή σου, ναι, εκπομπή μας όπως θέλεις. Ναι, μας. Να το πούμε, ναι, μας. Okay. Εγώ είμαι πίσω από το μικρόφωνο, αλλά είναι, πάντα μιλάω πληθυντικό. Εδώ και λίγα χρόνια φώναζα, πετάξτε την Νόβα, πάτε στο γήπεδο. Θυμάσαι? Όντως. Αυτό θυμάμαι, αυτό θυμάμαι όντως ότι το έλεγες. Α, μπράβο. Όντως. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό τώρα, επειδή παίρνω από Χαλκιδική τώρα, έτσι. Εδώ βλέπω στον κάδο κάτι πεταμένα. Τα πιατάκια. Ναι, πιατάκια. Μην είστε κοροϊδά, μην το πετάτε το πιάτο. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλιώς, δεν είναι μόνο τσινόβα το πιάτο. Κάνετε, καλείτε έναν άνθρωπο που είναι ειδικός και το συνδέετε μετά για να βλέπετε άλλα πράγματα. Έτσι, μπορεί να έρθει κάποιος και να σας το συνδέσει για να βλέπετε δορυφορικά ή άλλα κανάλια. Ή, ναι, εγώ χαίρομαι όταν με παίρνουν τηλέφωνο, γιατί εδώ και λίγα χρόνια και από εδώ και από τη Χαλκιδική τα πέταξα, κυριολεξία τα πέταξα μπροστά στα μούτρα τους. Ναι. Λοιπόν, με παίρνουν τηλέφωνο και χαίρομαι πάρα πολύ. Μου λένε, σας παρακαλώ, γιατί σταματήσατε, πρόσεξε. Ναι. Γιατί σταματήσατε, και τους εξηγώ ακριβώς το λόγο. Το λόγο, για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλω να επισημάνω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Τα κοριτσάκια και τα παλικάρια που μας παίρνουν τηλέφωνο ουδεμία ευθύνη έχουν για τον προκλητικό τρόπο της ανακοίνωσης, για την πολιτική. Το καταλαβαίνετε νομίζω. Όμως. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι, αλλά όμως, επειδή, εκεί αυτά που ναι, λέω εγώ. Επειδή δεν θα αυτό με πάρει ο διευθυντής της Νόβα να μου τα πει στο τηλέφωνο, γίνονται αποδέκτες των παραπώνων,
Αλλά μην βρίζετε τα παιδιά αυτά, δεν φταίνε σε τίποτα. Απλά όχι, πείτε ναι. τους, περάστε το μήνυμα γιατί. Μια φορά θα το πεις σε αυτόν που σε παίρνει. Δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Κοίταξε, θα σταλεί ένα ωραίο μήνυμα. Είμαι γενικός με τα παιδιά, γιατί ξέρω ότι δουλεύουν και μέσα εργάζονται. Δεν φταίνε σε τίποτα τα παιδάκια αυτά. Έτσι, όπως επίσης καμία μορφή στα παιδιά που έβγαζαν από εδώ ρεπορτάζ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα παοξάκια, ή... έτσι δεν μιλάμε για αυτούς. Δεν καθορίζουν αυτή την πολιτική. Την πολιτική την καθορίζει άλλος. Όταν όμως στα 50 τηλέφωνα, τα 50 τηλέφωνα, άσε να το τελειώσω. Στα 50 τηλέφωνα, όταν τα 45 σου λένε σε παρακαλώ, πες τον προϊστάμενό σου, γιατί δεν υπάρχει, ούτε καν θα πάει στον ιδιοκτήτη. Μετά θα πάει στον. Ποιος είναι ο προϊστάμενος προσωπικού. Όταν λοιπόν πούνε κύριε προϊστάμενε, κύριε Χατζη Βλαχοδημητρόπουλε. Ρίχνουν μπινελίκια τα παουτσάκια γιατί λένε ότι προσβάλαμε με την ανακοίνωση και ότι ξυλώνουν τα πιάτα και δεν θέλουν ποτέ ξανά να είναι συνδρομητές άνθρωποι που ήταν 5 χρόνια, 7 χρόνια, 2, 10 όσα είναι. Θα φτάσει εκεί που πρέπει το μήνυμα. Και όταν δουν τη διαφορά στα νούμερα, μια χαρά θα τους τσούξουν. Κωστή, ναι. Εμένα δεν μου αρέσει να μου κουνάνε το δάχτυλο. Αν από αυτούς που μας ακούνε εδώ πέρα, τα παουτσάκια, σας αρέσει να σας κουνάνε το δάχτυλο, κρατήστε και τα πιάτα και να βλέπετε και την Νόβα. Θα τα βάλω να τρώω με ζεκλίκια τα πιάτα, άμα θέλω. Κάτι σούβλες εκεί πέρα βάζεις επάνω, κάτι τέτοια. Εδώ, έτσι δεν είναι μόδα τώρα το πιάτο να είναι γκουρμέ τεράστιο και στη μέση ένα ποντικοκούραδο. Εγώ το έχω κάνει και σε φίλο μου Ωριανό. Το έχω κάνει, του είχα τραπέζι προχθές και το έκανα. Λοιπόν, 9 κάμερες θα έχει. 9 κάμερες στημένες εκεί πέρα είναι ήδη στη Τούμπα, αυτόν το ξέρετε. Εδώ και τρία χρόνια θα γίνει μια ζηλευτή παραγωγή, θα περιγράφουν. Εδώ και τρία χρόνια προσπαθεί, να ξέρετε. Έξι. Γι' αυτό και σας έλεγα από εδώ πέρα, Κωστή. Πετάξτε την Νόβα από τώρα. Έγινε, Άκη, σε χαιρετώ. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Εσάς. Καλώ τον Κάραγιαν. Έλα, αγοράκι. Έλα, καλημέρα. Φίλε, είδα μια κλίση εχθές, η οποία πρέπει να ήταν από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη. Έτσι. Από την εποχή του Χόλγερ. Μου γράφει, ο Χόλγερ Τρίμχολ δεν ήταν πολύ καλό σήμερα. Κάλιο αργά παράποτε. Το λέω προς φίλους και εχθρούς. Εχθρούς, εντάξει, οκ. Okay. Έχω κακή σχέση με τον Μαραφέτη. Έχω κακή σχέση. Και με συμβούλεψε ένας που μέτρησε το ζάχαρο νηστείας 200. Χαμήλωσέ το στο σπίτι. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μόνο παλικάρι. Καλά. Εδώ μπορείς, μην το σηκώνεις. Φαντάζεσαι να με πάρει η μάνα μου. Έλα παιδί μου, παίρνα λίγο από το σπίτι να σε δούμε παιδάκι μου. Έκανα και γεμιστά. Έχει τα καλά της και τα στραβά της. Μου λέει, ο κουμπάρος μου τις προάλλες. Ρε εσύ λέει, τι βάσον είναι και αυτό το πράγμα με την εκπομπή. Λέω γιατί, και να θέλεις λέει εσύ λέει να κρυφτείς. Δεν μπορείς ρε παιδί μου, δηλαδή πώς να μπορείς λέει το πρωί. Αν θες ρε παιδί μου να κάνεις κάτι, να πας κάπου και να μην ξέρει ο άλλος. Λέω μπορείς να μαγνητοφωνήσεις την εκπομπή. Κονσέρβα. Αλλά πρέπει να βάλεις λόγω και 50 δικούς μου φίλους να σε πάρουν τηλέφωνο. Παιδιά, απόγευμα και θα κάνουμε κουκουρούκου κατάσταση. Τέλος πάντων. Για πες λοιπόν. Τι λέει, όλα καλά, σα λέγω. Καλά, αδερφέ. Η αλήθεια είναι ότι μ' άφησε μια έτσι, γλυκόπικρη όπως περισσότερες αυτό το μάτς με τον Άγιαξ. Αναστεναγμός του παραγωγού. Ναι, χάρηκα για αυτό που είδα την ομάδα μου, αλλά στεναχωρήθηκε γιατί αποκλείστηκα άδικα. 100%. Και από άσχετο έτσι αθηναίο παλικάρι που συνάντησα, παρεμπιπτόντως τα Μπόζαρ που πήγα να είναι καλά εκεί στο Φιλοξένια, καλά περάσαμε. Α, ήσουν ακληρωμένος. Ναι, ήμουν ακληρωμένος. Πέρασε ωραία, πέρασες. Ναι, φίλε, πολύ ωραία. Δευτέρα, Τρίτη είναι οι καλύτερες μέρες, παιδιά, να πάτε. Τέλεια, θα δώσω πάλι. Ήσυχα εκεί, ηρεμία, αυτά, ξεκουράζεσαι, δεν έχει πολύ κόσμο, κάνεις άνετα τα μπανάκια σου, τα ματάκια. Υπέροχο το ξενοδοχείο και τα λοιπά, έτσι. Ναι, όλα καλά, δόξα τω Θεώ και φαγητό, τα πάντα. Λοιπόν, κοίτανε, γνώρισα κύριε Παλικαράκη, είχε ήρθα την Αθήνα να πούμε και τα πήγαινε Χαλκιδική και κάνα εκεί μια στάση. Αθηναίος αρχής με λέει, φίλε, τι σφάγει αυτά μέσα στην πισίνα τώρα με το νερό. Είναι σε άσχετες φάσεις τώρα, έτσι. Με λέει, τι σφάγει ήταν αυτή με τον Άγιαξ. Λέω, ναι ρε φίλε, αυτοί το παραδέχονται κι αυτοί. Όλοι βρε. Οι ίδιοι Ολλανδοί, όταν βγαίνουν οι ίδιοι Ολλανδοί, που είναι περίεργος, είναι αχώνευτος λαός ως επιτοπλίστων. Πάρα πολύ σοβινιστές. Ακούω οτιδήποτε Ολλανδικό και βρίζω. Δεν είναι. Βρίζω παραδά και βρίζω. Δεν γίνεται. Ούτε να τους βλέπω δεν θέλω πια.
Λοιπόν, και κάτι άσχετο, τελειώνουμε, όχι άσχετο, εκτός από αυτό, φίλε, πιστεύω ότι οποιοσδήποτε μπορεί να δίνει ένα 5€ για να δει ένα ματσάκι, είτε έχει διαρκείας, είτε δεν έχει, είτε θα δει το μάτσο σπίτι, είτε όχι, ένα 5€ δεν έχει τίποτα, το κάνεις για το κούστος σου για να τους πάει στα νεύρα. Είναι σαν να θες να μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου με οποιοδήποτε τρόπο. Καταλάβεις. Είναι ένα μήνυμα. 5 δολάρια για ένα μάτσο. Είναι ένα μήνυμα, αδερφέ. Ένα μήνυμα προς αυτούς που μου κουνούσαν το χέρι και με ήθελαν να κομπάρσω. Τα προηγούμενα και φίλε, θέλω ειλικρινά να το κάνει ΠΑΕ για όλη τη χρονιά, να μην αλλάξει στάση, να συνεχίσει έτσι, να πληρώνουν όλοι για να δουν τον ΠΑΕ και να ακούνε και τους πήκε τους δικούς μας, γιατί τόσα χρόνια μας τα κάνανε τσουρέκια. Τσουρέκια, φίλε. Έτσι. Και αν και... θέλετε μην το βλέπετε, κλείστε τη φωνή όπως τσουρέκια. Κάναμε εμείς, αλλά φάτε το λίγο πρώτα στη μάπα. Έτσι. Επειδή μου έρχονται μηνύματα, Κώστα μου, τι θα περιγράφουν. παιδιά, δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κάνουν περιγραφές. Και στο δικό μας ραδιόφωνο και στα άλλα δύο ραδιόφωνα. Νομίζω ότι ξέρετε, είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κάνουν περιγραφή. Δεν να σας πω τώρα, να σας πω ονόματα δηλαδή. Να πω Κόλκας, Βασιλόπουλος, Τσορμπατζόγλου, Κουβεντίδης, Κουλιανός, Ζαΐρης, Καστάνης. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα τα παιδιά που κάνουν περιγραφές και αυτά θα κάνουν. Και να είστε βέβαιοι ότι ο χειρότερος. Ο χειρότερος από αυτούς που τα παιδιά έχουν, είναι εκπαιδευμένα, έτσι, το κάνουν μια ζωή, θα είναι τρεις φορές καλύτερος από οποιονδήποτε σταλμένο από αυτούς για να μας διαλύσει τον ευρυπό σύστημα. Δεν θα είναι ειρωνικός, δεν θα είναι απαξιωτικός, δεν θα είναι όλα αυτά, δεν θα είναι αντιπαοξής, είναι το βασικό να πω. Έτσι. Λοιπόν, έτσι, ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ! Εγώ πάντως τα λιράκι όταν έχω άκρη θα τη δίνω και ας έχω και διαρκείας. Και ας πηγαίνω και στο μαγαζί, ρε φίλε. Βεβαίως. Μα πας μια μπύρα. Σε κάθαρα. Δώσε και ένα τάλιρο να το έχεις το κινητό. Όπως το λες, θα νιώθω ότι το κάνω για να του σπάσω τα νεύρα. Απλά. Αυτό σαν ο σκοπός. Πάμε παρακάτω. Μου γράφει κάποια σκέψου, λέει, σε πιάνει κόψιμο. Κρίσιμο σημείο του αγώνα. Παίρνεις, το βλέπεις στην τουαλέτα, το ταμπλετάκι και βλέπεις ο άρα τους έχεις όντως σχεσμένους. Όλους. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Ναι! Έλα, καλύτερα. Πραγματικά ζούμε μεγάλες στιγμές, Παύλε. Τα καταλαβαίνετε αυτά που γίνονται. Τη σημασία τους. Μπορεί να... το βράδυ. Μπορεί να μην καταλαβαίνει ο κόσμος ακόμα. Χθες το βράδυ πήρα τον Γιάννη και με ζητήρι τηλέφωνο. Αδερφός με κεφαλαίο Α. Όντως αδερφός, είναι παρέα μου και στο γήπεδο. Αδερφός. Επτά. Στην επτά παραδοσιακά. Ναι, ναι. Είναι εντάξει με τη μέση του και τα λοιπά γιατί είχε θέματα. Με το πόδι. Με το πόδι, εντάξει, ναι. Καλύτερα. Okay, okay. Έκοψε και το τσιγάρο. Λοιπόν. Μάλιστα, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι του είπατε ανά τον κόσμο έχουμε ή 460 ή 4.600.000 παοξέδες. Ναι. Ανά τον κόσμο. Εντάξει, αυτό με τις μετρήσεις το πάντα δεν το ξέρουμε, αλλά εγώ σου λέω ότι το νούμερο είναι απολύτως φυσιολογικό. Όταν, εγώ, όταν γίνεται ένας, συγγνώμη, σε διακόπτω, όταν κάνουμε έναν χορό στο Ανόβερο και είναι στο βορρά της Γερμανίας 1500 άτομα που είναι όλα ΠΑΟΚ μέσα σε μια αίθουσα. Σε μια αίθουσα! Έτσι. Σε ένα σημείο της Γερμανίας. Φαντάσου τι γίνεται σε Αυστραλία, σε Αμερική κτλ. Έτσι. Άρα είναι απολύτως φυσιολογικό. Και του λέω, φαντάσου το 20% να πάρουν τέτοιο. Να μου βγάλει με ένα πακέτο 60€. Πώς θα το πάρουν για την πλάκα τους. Εγώ θα το πάρω για την πλάκα μου. Ναι. Αν μου πει 60€ θα το πάρω για μένα και για την πλάκα μου. Και ας μην έχω Smart TV. Έχω ναι. Tablet. Ναι, ναι, tablet, κινητό, παντού μπαίνει αυτό. Παντού μπαίνει. Ή μπορείς να το πάρεις και να πας σε ένα φίλο ο οποίος έχει μεγάλο κινητό ή μεγάλο tablet και βέβαια τσατσαρός, άχαστος, παίρνεις πελάτη. Μίλα, Παύλο! Μίλα, Παύλο! Πες, αγόρι μου, για το χρήση είχα πάρει, άστο. Μη μου χαλάς τώρα το αφήγημα, σε παρακαλώ. Την κλίση την πήρα, θα σε πήρα τηλέφωνο. Μπράβο. Άρα, πες φίλε, πες. Δεν είναι... Η ευχή της Κυραλίκης, να ξέρεις. Μου έλεγε από παιδί, από παιδί. Τέλος πάντων, για πες. Αν μου βγάλει εμένα ένα πακέτο 60€ το χρόνο. Το χρόνο, ναι. Πρόσεξε, έτσι. Ναι. Χρόνο. Ναι. Μπορώ καλύτερα να πάρω το πακέτο. Όλο το άνετα, πακέτο. Άνετα. Και ξέρω ότι θα δω τους αγώνες, θα δω όλα τα χρονικά. Αν θέλεις. Αν όχι, το πας κομματιαστά. Ό,τι είναι, πώς το λένε. Έτσι. Τα βλέπω στο χαλαρό. Έτσι.
απλά πραγματάκια. Εάν το κάνουν αυτό εδώ, φτάσω σε ένα σημείο και έχω 800.000 συνδρομητές, γιατί θα είναι πολλοί που θα το πάρουν απλά για να το πάρουν. Και ας το έχει και με 60 ευρώ και το μαγαζί, πάλι στο μαγαζί θα πάω. Και το μαγαζί τώρα θα στηρίξει. Έτσι. Έγινε, Παύλε μου. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, τρίτος αξιτής στη σειρά. Καλώς το παιδί. 529-4. Έτσι. Λοιπόν. Σαν τον άλλο που είχα συναντήσει στην Τούπα στο πατρικό μου. Λέω, πού πας? Περιμένω, λέει, το 13-1. Να κατέβω κέντρο. Εποχή Σαλπικίδη, έτσι. 529, ξέρεις γιατί το λέω. Είναι ο Κάραγιαν 529. Ξέρω, πώς δεν ξέρω. Αυτά δικά σας ξέρω. Από νούμερα το 533 και το 529. Έτσι. Τα ταξί με ζουμ σου πίσω. Κωστή, δύο-τρία πραγματάκια για να καταλάβουν λίγο οι ακροατές τι γίνεται. Καταρχήν, εγώ αν έχει 40.000 συγκρομές θα πανηγυρίζω στον πρώτο αγώνα. Ναι. Και εξηγούμε. Πολλοί νομίζουν ότι είναι αναφύλαφλο. Είναι ανασυσκευή. Δηλαδή μπορούμε να κάτσουμε σε μια καφετερία 50 άτομα και να δούμε με 5 ευρώ φυσικά, τον αγώνα. Το εξήγησα νωρίτερα, όχι με 50, είπα ότι αν εσύ δεν έχεις 5 ευρώ... 3 εκατομμύρια, ναι. 5 εκατομμύρια δεν ισχύουν. Ναι, ναι, είναι ναι. Ανασυσκευή, έτσι. Σωστό. Εξήγησα νωρίτερα, Θοδωρή, επίτρεψε μου λίγο, είπα. Ωραία. Το είπα εγώ με ένα παράδειγμα δύο ατόμων. Αν σου το πτάλιρο πραγματικά δεν το έχεις, με 2,5 ευρώ βάζεται, 2,5 ευρώ. Βάζεται από 2,5 ευρώ και με το φιλαράκι σου κάθεσαι όμορφα και ωραία, στείνεις το τάμπλετ. Λοιπόν, να πάρουμε τα καλά της υπόθεσης. Δεύτερον, εγώ δυσκολεύτηκα το Άγιαξ ΠΑΟΚ πάρα πολύ, ήμουν στο Πήλαιο, γύρισα χτες. Καλά που ήταν το Ζουμουσάκι ο Λάζαρος και με φώναξε και πήγα σε μια ψαροταβέρνα και είδαμε τον αγώνα. Είχαμε τέτοιες λοιπόν, συναντήσεις και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά. Πολλά καφέ, ανταμώματα, έτσι, που ναι. Δείχνανε μόνο Ολυμπιακό. Μόνο. Έτσι, μόνο. Επειδή ήταν συνέπεσαν. Και μόνο Κοσμοτέ. Συνέπεσαν. Έπρεπε να βρω εκεί που έχει μόνο Κοσμοτέ. Ναι. Λοιπόν, οποιοδήποτε από καράβι στην Αργεντινή ναυτικός μέσα στη θάλασσα στον Ατλαντικό θα μπορεί να βλέπει τον αγώνα. Έτσι. Σωστό. Σκεφτείτε οπουδήποτε. Μ' αρέσει το καράβι σαν οπουδήποτε. Εικόνα. Έτσι. Ναι. Τώρα, εμείς που έχουμε διαρκείας δεν μας νοιάζει καν γιατί εκείνη την ώρα θα είμαστε μέσα στο γήπεδο. Σωστό. Ασχέτως που μπορείς έτσι για να τις σπάσεις τους άλλους να πεις αυτός που ότι... Αυτός διαρκείας δεν ναι. Τον αφορά. Ναι ρε παιδί μου. Γιατί τον αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ είναι θέμα της ΑΕΚ. Είναι του γηπεδού που ποιος θα το λήξει. Σωστό. Έτσι. Μιλάμε είναι για τα εντός έδρας πάντα. Ωραία. Οπότε εμείς που έχουμε διαρκείας είμαστε μέσα στο γήπεδο. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Εννοείται. Αυτός που δεν έχει διαρκείας και δεν πλήρωσε ποτέ του και είναι μόνο ο Γκρίνα ο Γιαλαντής Παουκλής είναι και ευκαιρία να σας καρτάρει το πράγμα για να πάει σπίτι του. Και άμα θέλει να πληρώσει. Τώρα, δύο-τρία πραγματάκια λίγο για την πιστοτική, το PaySafe και το PayPal. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πληρωθούμε γιατί πήραμε και πολλά, τι εννοείται. Αγόρι. Έτσι, είναι 1-0-1 η απόδοση. Λοιπόν, να πούμε ότι εμείς σαν ΠΑΟΚ το Pay Per View, το Pay το γράφουμε με Ε και με Ήτα. Για όποιον σοκάρετε. Για όποιον σοκάρετε. Λέω λοιπόν, αριστοφανικά το λέω. Αριστοφανικά. Είναι άλλο το PaySafe, άλλο το PayPal. Μιλάμε το για το PayPal. Safe, ναι. Για να γνωρίζουν, ναι. Το PaySafe είναι για κάποιον που δεν θέλει να δώσει τα στοιχεία του, της πιστοτικής του κάρτας και δεν έχει εμπιστοσύνη εκεί που πληρώνει. Πάει, αγοράζει το περίπτερο με 5 ευρώ μια κάρτα PaySafe, έχει κάποια νούμερα επάνω. Και με αυτά τα νούμερα κάνει την αγορά του. Ακριβώς. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής τρόπος. Ναι. Λοιπόν, η πιστοτική κάρτα είναι κανονικά, περιέχει ένα κίνδυνο, η δικιά πιστοτική, ας το πούμε, έχει όριο 8.000. Ναι, ναι. Αφαιρεί τα 5 ευρώ. Τα νούμερα να πάρει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Το ίδιο και με τη χρεωστική. Το PayPal είναι μια ενδιάμεση κατάσταση, στην οποία όταν αυτός το αγοράζεις δεν θες να του δώσεις τα στοιχεία, έχεις δώσει ήδη την πιστοτική σου κάρτα, ήδη η χρεωστική σου, στην εταιρεία την PayPal που είναι διεθνής και δεν το συζητάμε ότι υπάρχει η ασφάλεια ναι, ναι. Και πάει και κάνει αυτή την αγορά για σένα. Πάει η PayPal, δηλαδή εσύ δίνεις, έχεις μόνο ένα email και ένα τετραψήφιο κωδικό ή ένα κωδικό όπως κάνεις login στο Facebook. Λοιπόν, εσύ πας και μέσω PayPal πληρώνεις, οπότε πληρώνει η PayPal για σένα και τα κρατάει η PayPal αυτή από σένα τα λεφτά. Αυτά. Έτσι, αυτό είναι πάλι για ασφάλεια. Αλλά πρέπει να έχεις ήδη δώσει πιστοτική κάρτα στην PayPal για να κάνεις εγγραφή, να είσαι συνδρομητής στην PayPal. Πρέπει να τους έχεις δώσει ή χρεωστική ή κρατική.
Έτσι. Υπάρχει απόλυτη ασφάλεια πάντως. Λοιπόν, όπως είπες, δεν είναι τίποτα μεταξύ. Αν το καταλάβανε οι ακροατές, το πιάνει διαφορά. Έτσι, η πιστωτική δεν έχει όριο, μπορούμε να σε κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το PayPal έχει δώσει ήδη μια πιστωτική κάρτα στην εταιρεία και με κωδικό θα προπληρώνεις. Και το PaySafe πας αγοράσεις στο περίπτερο μια κάρτα. Όσο θες, 5 ευρώ, 10 ευρώ, δεν μπορεί να γίνει ίσως πάνω από 10 ευρώ. Αν είναι η κάρτα 10 ευρώ η PaySafe. Ξεκάθαρα. Και θα το ξαναλέμε και μέχρι να το μάθει και ο κόσμος, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Για μένα φιλιά. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Και σκεφτείτε και το άλλο. Εκτός ότι ο άλλος που θα θέλει να δει πάω Ολυμπιακός, ο Γάβρος, θα πρέπει να πληρώσει, θα βλέπει και 50 λεπτά στον αγώνα αριστερά πάνω του ΠΑΟΚ TV. Και θα ακούει τους δικούς μας. Εκτός ότι θα το έχει πληρώσει ήδη. Έτσι. Εκτός ότι θα έχει πληρώσει, θα ακούει τη δική μας περιγραφή. Και κάτι, έτσι. Καλή, και κάτι πολύ καλό για τα μαγαζιά, να ξέρεις, ενώ η Νόβα ήταν 23-25 ευρώ. Οι καφετέρια δεν έδιναν 25 ευρώ, ήταν 200-250. Καφετέρια. Βέβαια. Έχουν το πει. Βέβαια. Ενώ τώρα με ένα τάριρο. Ήταν το επαγγελματικό. Φυσικά. 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 Τώρα δεν έχει επαγγελματικό και τέτοιο. Έχεις ίντερνετ. Ξεκάθαρα. Καλυράκι, γεια σας. Αναμεταδίδεις στον αγώνα. Είναι πολύ καλό και για τα μαγαζιά αυτό. Γιατί θα, με πολύ λίγο κόστος θα μπορούν να δείξουν έναν αγώνα. Έγινε Θοδωρή. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Και sorry που περιμένατε. Ναι. Καλό το παιδί! Δεν μας πέφτει με τίποτα! Γεια σου Γιαννάρα! Χαρά σε Ευαγγέλια για τα παιδιά του εξωτερικού. Με αυτό το ταλιράκι θα έχουν τον ΠΑΟΚ μέσα στο σπίτι τους. Μεγάλη υπόθεση. Δεν μπορείς να φανταστείς τι λαμπάδες έχουν ανάψει χθες το βράδυ σε όλα τα πάρκινγκ από τους ταλικέριδες. Έτσι. Παντού, στο δρόμο που είσαι με την Ταλίκα, στο καράβι, στον Ειρηνικό ωκεανό, στο Βόρειο Πόλο, στην Αυστραλία, η ομπρέλα με αυτό το ελάχιστο ποσό απλώνεται όπου υπάρχει παοξίδικη καρδιά που χτυπάει δυνατά, φίλε, και λαχταράει να δει όχι έναν ολόκληρο αγώνα, ένα στιγμιότυπο να μπορέσει να δει. Μεγάλη υπόθεση. Ας σκεφτούμε και αυτά τα παιδιά του εξωτερικού, μη σκεφτόμαστε μόνο την πάρτη μας. Έτσι εδώ μόνο, εντός. Υπάρχει πάρα πολύς λαός έξω. Ναι. Εγώ θέλω να είμαι από μία μεριά να δω τα μούτρα τους που φτάσανε στο παραπέντε, τώρα τα καταφέραμε, τώρα τον λυγίζουμε. Τώρα. Σου λέει Τετάρτη. Ο μεγάλος Σαββίδης κάνει αυτή την κίνηση, έτσι. Και όχι μόνο θα πάρει αυτά που του τάξανε, αλλά και τρεις φορές παραπάνω. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι σαν να τους λέει τι θέλατε, ελάτε τώρα να σας τα δείξω. Τα αποθέματα που έχω σε κόσμο, ελάτε να σας τις δείξω, τις δυνατότητές μας, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν αδερφέ. Χθες φάγανε ένα πολύ ηχηρό χαστούκι, δεν το περίμεναν. Δεν το περίμεναν. Το άλλο το σκέφτηκες, ότι θα πληρώνουνε για να παίρνουνε τις φάσεις και ας με δείχνουνε και ένα δευτερόλεπτο. Κανονικά, το έβαλε σε μήνυμα χθες ο γιος Σαββίδη. Εφάπαξ λέει και ντούκου. Κανονικά. Ναι, θα τον πληρώνουνε κιόλας. Κανονικότατα. Εκεί που του δίνατε ψηφούλα θα τον πληρώνουνε κιόλας. Έτσι. Άρε μεγάλε ΠΑΟΚ, τι τους έχεις κάνει. Χουνέρια φίλε, χουνέρια. Έγινε Γιαννάρα, πάω σε διάλειμμα. Φιλιά. Περίμενε. Πάμε. Εσένα θα ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Έτσι. Και στο τσουπνίδο θα ευχηθώ καλό χειμώνα. Γεια, φιλιά. Λοιπόν. Έχω 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Πανετολικός και έχω και 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Σλόβαν Μπρατισλάβας για την επόμενη εβδομάδα. Η ΠΑΟΚ Σλόβαν Μπρατισλάβα, δεν ξέρω αν η Μπρατισλάβα πηγαίνει και σε γενική, η Μπρατισλάβα της Μπρατισλάβας, αλλά εμείς θα την κάνουμε και σε γενική ρε πίπιδες. Τι πρόβλημα έχουμε? Υπενθυμίζω ότι την Κυριακή έχουμε αιμοδοσία. Έλα ρε Παπαμακάριου, έλα. Παιδιά μια τζούρα, επιτρέψτε. Εσένα. Παιχνίδι με χαρτιά. Σημαδεμένα. Χαμένη βγαίνω εγώ. Χωρίς εσένα. Τώρα δίχως εσένα. Είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν.
στηρίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα. Έλα μωρή φόκαρα, έλα ρε ζουμπουσού σας λέω βρε, ζουμπουσού σας λέω. Όσοι, όσοι, γεια σου Καρδασάκο μου, γεια σου αδερφέ μου. Όσοι έπαιξαν με την υπομονή αυτού του κόσμου, με την ψυχολογία του, με τις αντοχές του, με την αρετή του, με τις αρχές του, όσοι έπαιξαν με τις αξίες του, όσοι έπαιξαν με την ιδεολογία αυτού του συλλόγου, πραγματικά μπορεί ο Θεός να μας ταλαιπώρησε για ένα διάστημα, αλλά μετά πήραμε αυτό που αξίζαμε και ήταν τόσο γλυκό το νέκταρ. Ήταν τόσο πανάξια όλα αυτά που κατακτήσαμε. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μυαλό μου από εκείνο το βράδυ της φιέστας. Και νομίζω ότι μέχρι να με σκεπάσουν και να με πάνε τέσσερις, σκεπασμένο με τη σημαία που θέλω, αυτό θα σκέφτομαι παιδιά. Δεν μπορώ, δηλαδή εκείνο το βράδυ δεν ξέρω. Είναι από αυτά που λες τέλος, είναι μια ουλή μέσα. Και θα την κουβαλάω παντοτινή μνήμη. Όσο πάμε, όσο πάω, όσο μας έχει γράψει ο παντοδύναμος. Έτσι, ζου μου σου βρε, ζου μου σου. Κομματάρα, τη λατρεύω, ήρθε στο χωριό. Και μείναν όλοι άναυδοι. Τα πέτα κομμάτια η Παπαμακαρίου. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, δεν έχω συναντήσει ποτέ. Ποτέ! Αλλά έκανε ό,τι ήθελε με τη φωνή της. Και ο Παζαρέτζης όρεσε πάνω. Πάμε στις πέντε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Κωστή, Κωστή. Καλώς την Ελένη. Φωνάζω, Κωστή, Κωστή, Κωστή. Γεια καλημέρα. Σου, Λενιό. Μας έλειψες. Με τις εβδομάδες. Πότε θα έρθει 19 του μηνός. Και εμένα, και εμένα. Αυτό είναι, είπαμε. Επιστρέψεις. Διπλή διαδρομή, αυτό διπλή. Το πρωινό, ρε παιδί μου, ναι, χρόνια τώρα, είσαι εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για τα λόγια έτσι, σου. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Και να, το πρωινό να, μου είστε εσείς. Το πρωινό μου είστε εσείς. Σίγουρα. Μπαμπά, λοιπόν, γιατί ξύπνησες πάλι. Έτσι με ξυπνάει το μικρό να πάει τουαλέτα. Μπαμπά, πάλι είσαι ξύπνιος. Ναι, μπαμπά, γιατί. Τι να σου πω, πουλάκι μου, λέω, εντάξει. Είπαμε το ρολόι. Ναι, το βιολογικό. Ναι, ναι. Για πες, Ελενίτσα μου, για πες. Λοιπόν, ο Ιβάν είναι πάρα πολύ έξυπνος με αυτή την κίνηση που έχει κάνει. Φυσικά όλη η επιχειρηματικότητά του το δείχνει αυτό, ότι είναι ένας άνθρωπος πανέξυπνος, όλα αυτά που έχει κάνει στη ζωή του. Λοιπόν, δεν θα είναι μόνο οι παεκτσίδες, και οι αεκτσίδες θα το βλέπουν. Και οι αριανοί και όλοι αυτοί. Δεν θα το ομολογάνε απλά. Δεν θα το ομολογάνε. Ναι, αυτοί από άλλο θέμα. Ότι θα περιμένουν να δούνε να χάσει ο ΠΑΟ. Ναι. Αλλά δεν θα τους γίνει το χατήρι. Είναι πολύ έξυπνη αυτή η κίνηση του Ιβάν. Πάρα πολύ έξυπνη. Ακριβώς. Γιατί τους ακούω καμιά φορά που παίρνουν αεκτσίδες. Α, εγώ θέλω να δω το ΠΑΟΚ για να δω, λέει, πώς θα χάνει. Άκου. Ναι. Εντάξει, ναι. Το καταλαβαίνουμε, ναι, ότι είναι ευσεβής τους πόθος. Εντάξει, είναι, ναι, και αυτό, ναι, και αυτό, πρόσεξε, Ελένη μου. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Να θέλουν, να χάνουμε, να θέλουν, ναι, να είμαστε σε αναμπουμπούλα, σε αναβρασμό. Πέρσι περίμεναν, έμειναν με την όρεξη στο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή αυτή η ομάδα, έτσι όπως την είδαμε φέτος, πάλι πάρα πολύ δύσκολα θα χάσει, θα πάμε να πάρουμε, έτσι, και το φετινό ακριβώς πρωτάθλημα. Ακριβώς. Ακριβώς. Στο λέμε απλά. Προειδοποιούμε εμείς. Το μέλλον, ακριβώς. Το μέλλον ανήκει εδώ στην Ελλάδα. Το ΠΑΟΚ τελείωσε για τα επόμενα χρόνια. Αλλά πιστεύω και σιγά σιγά και στην Ευρώπη θα διαπρέψει. Σιγά σιγά, εντάξει, και έτσι, εκεί. Και εκεί απλά, ναι, απλά, Ελένη μου, χρησιμοποιώ ρήματα για να περιγράψω. Απλά μπόρεσαν να το αναβάλουν. Απλά μπορούν να με καθυστερήσουν. Ναι. Να με ακυρώσουν, αυτό, δεν μπορούν. Είναι ένα ποτάμι, αυτό, που παρασέρει στο διάβα του ό,τι βρίσκει. Αυτό. Κορμούς, δέντρων, αυτό, κλαδιά, τα πάντα. Κάποια στιγμή θα σπάσει, έτσι, το φράγμα, έτσι, που μου βάζουν. Η ΠΑΟΚΑΡΑ έχει δύναμη. Έχει. Τελείωσε. Έτσι, έτσι είναι, έτσι. Ελένη, έτσι, μου. Κωστή, φιλιά, έτσι, πολλά, έτσι, φιλιά, Κωστή, πολλά, φιλιά, έτσι, πολλά. Και στον μπαμπά Βέσπα και στους γαμπρούς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ξαναλέω τελευταία φορά για ένα δεκάλεπτο ακόμα. Έχω 5 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Πανετολικός και 5 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Σλόβαν Μπρατισλάβας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. FM,
κενό, μην μου γράφετε τη λέξη κενό, αφήστε το κενό και στέλνετε το μήνυμα στο 54526, θα είναι δισεύρετα τα εισιτήρια. Ειδικά για τη Μπρατισλάβα. Έτσι για το ευρωπαϊκό. Την άλλη εβδομάδα. Καλημέρα! Ναι! Έλα ρε Κουστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς το σαράω! Κουστή, ξέρεις τι θα μανουριάσουνε. Αυτοί που δεν είναι πάω και αυτοί που είναι μόνο στο τζάμπα, ρε φίλε. Εγώ τώρα σου κάτι, όχι που έχουμε διαρκές, πόσα λεφτά πληρώνουμε στις βενζίνες, πήγαινε έλα και πόσα χιλιόμετρα κάνουμε που δεν υπολογίζουμε τίποτα. Ένα απλό παράδειγμα θα σου πω. Ήμουνα Θεσσαλονίκη πέρσι μετά το μαραθώνιο που δέξανε οι φίλοι μας στον Αλεξάνδριο. Και είμαστε ανατολικά σε μια ταβέρνα, φάγαμε, κάναμε και πήγαμε μετά στον κόσμο γιατί λέω δεν μπορεί και θα έχει κάπου να δούμε το παιχνίδι. Ναι, όχι. Σε όλο τον κόσμο φίλε δεν έχει ούτε ένα μαγαζί. Ειδικά εκεί στον κόσμο δεν έχουν τα καφέ, δεν έχουν τηλεοράσεις. Ναι, ναι. Είχε κάποτε που είχε μπιλιάρδα, κάποτε που είχε μπιλιάρδα, που δεν νομίζω ότι έχει πλέον, bowling που είχε κάποτε, είχε και κάποιες, αλλά κανένα μαγαζί δεν δείχνει εκεί αγώνα. Όχι μόνο τους δικούς μας, όχι μόνο του ΠΑΟΚ. Γενικά δεν δείχνουν τα μαγαζιά. Και έκλεισε και ένα προποτσίδικο που είχε. Λέω, στο λέω στο τέλος θα το δώσω προποτσίδικο. Ναι, ναι, στο άλλο το προποτσίδικο. Ναι, μιλάω για καφετέρια στο προποτσίδικο. Ναι, ναι, τίποτα είχε. Έκλεισε ναι, και εκείνο. Ναι, τίποτα. Κωστή, ποιος δεν έχει κάνει πόσα χιλιόμετρα και σκέψου τώρα ανά τον κόσμο αυτό που είπες, Νταλικέρδες, μετανάστες, τα ανήψια μου στη Βιέννη, στην Ελβετία, στην Ελβετία, φιλαράκια παντού. Με ένα έτωσε. Κλικ, με ένα ταλιράκι της πλάκας, άστε, ένα καφέ στα ματάς και παίρνεις. Έχω μηνύματα από τον Ντόρτμουντ, ο Κολοβός από τη Μελβούρνη, η Βασιλική από τη Μόσχα, λοιπόν, ο Φάνης από το Τωρίνο, δηλαδή μηνύματα και στο inbox και στο facebook, στον τοίχο, πανηγυρίζει ο κόσμος όλος, άνοιξε μια αγκαλιά τεράστια, μια ομπρέλα. Είσαι κλινήρι στο σπίτι και μπορείς με ένα κλικ να δεις το παιχνίδι. Όχι μόνο αυτό, είσαι στη δουλειά, οδηγάς, ξέρω εγώ, είσαι στο καράβι, είσαι, τι να σου πω τώρα ρε παιδί μου, είσαι security σε ένα υπόγειο, security σε ένα υπόγειο, τακ, στο κινητό, φίλε. Έτσι, νομίζω ότι θα μεγαλώσουμε όλοι τις οθόνες μας. Θα πάμε σε εξάρες οθόνες, τα κινητά. Έτσι, όσοι είναι κάτω από 5 ίντσες. Νταλικέρης, ναυτικός, σκληρές δουλειές. Είσαι στη μέση του πουθενά, σταματάς και λες τώρα ρε φίλε θα δω την παοκάρα. Έτσι, είσαι στη μέση του πουθενά, πού να το δεις το παιχνίδι. Έτσι, όπως το λες. Όπως το λες. Η κίνηση είναι μπροστά από την εποχή μας, φίλε. Ακριβώς. Αυτό που έκανε όποιος το σκέφτηκε. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκε ο Γιώργος Σαββίδης, έχει τόσο καλούς συνεργάτες που είναι γατόνια. Μπράβο, συγχαρητήρια, πανάξι φίλε. Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη κανένα μαϊμούνι από την Αθήνα. Και μια ταινία που ήταν άγρια ορχιδέα, εκεί τους γράφουμε φίλε. Τελειώσανε, ακριβώς. Δεν έχουμε καμιά. Έτσι. Έχουμε πρόεδρο έτσι. Που είναι ίδιο μέγεθος με τον ΠΑΟΚ. Το σύνθημα. Του Πατατούδη και του Κούμενου τελειώσανε. Το σύνθημα. Η δύναμή σου είμαστε εμείς οι χιλιάδες οπαδοί σου. Είναι, έχει διάφορες μεταφράσεις, είναι σε διάφορες εκφάνσεις, είναι σε διάφορα σημεία και στο γήπεδο και στα πληκτρολόγια και στα ραδιόφωνα και στο ίντερνετ έτσι, και στους δρόμους όταν χρειάστηκε έτσι, και στα, παντού. Το η δύναμή σου είναι χιλιάδες. Απέναντι από το σπίτι μου φιλαράκι κολλητός έχει sports καφέ. Εδώ στη Μακεδονία, ό,τι συμβαίνει με εμάς, να είμαστε αντικειμενικοί, συμβαίνει με τον Ολυμπιακό που είμαστε στην Αθήνα. Έτσι, είμαστε τα πιο σωματεία με πολύ λαό. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, φίλε, 3 ώρα το μεσημέρι, τη γενικά την παιχνίδια της πλάκας που έπαιζε που του βάζα 3 ώρα το μεσημέρι, ήταν το μόνο παιχνίδι που γινόταν τίγκα. Αυτός πήρε να σου πούμε το, όλο το πακέτο της Δούβα για να δείχνει τη Λιβαδιά, το Γιάρινο, την Τρίπολη. Ποιος τη βλέπει την Τρίπολη εδώ στη Μακεδονία, ρε φίλε. Αυτός τώρα με ένα ταλιράκι που άλλος γουστάρα πάνω το δει με βαβούρα, με φωνές, με οτιδήποτε. Έτσι απλά. Με ένα ταλιράκι έτσι απλά. Το πάκο, το γεμίζει το μαγαζί. Πανηγυρίζουν και τα μαγαζιά γιατί. Για να έχουν το δικαίωμα να δείξουν Νόβα, πλήρωναν επαγγελματικό πακέτο 200. Το δεχτώ, 200 δεν ξέρω το ποσό. Τώρα με ένα τάλιρο θα μπορεί ο άνθρωπος να το ανοίξει και να γεμίσει και το μαγαζί του. Γιατί πολλοί κόσμος. Πόσα μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα θα το δώσει ταλιράκι. Μην το συζητάς. Μην για να βάλουν τον ΠΑΟΚ μέσα στο μαγαζί. Μην το συζητάς. Είναι σφαλιάρα για τους αντιπάλους, σφαλιάρα για αυτούς που με πρόσβαλαν, με υποτίμησαν, για αυτούς οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τον ταμπλούχο. Δις ταμπλούχο. Εγώ φίλε θα τολμήσω και θα πω ότι η κίνηση ήταν άκρως πετυχημένη 1000%, όχι 100%, 1000%. Φιλιά, γεια σου Στελάρα. Να είσαι καλά. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα. Τρεις. Καλημέρα σας, γιατί έχω να κάνω και κληρώσεις. Αυτές και μην παίρνουμε άλλους. Για να προλάβω καλημέρα. Να κάνω. Καλημέρα, καλώς το παιδί. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Καλώς τον. Είστε καλά.
Παναγιώτη, εσύ! Ναι. Έλα, έλα, αγόρι μου, έλα. Θέλω να κάνω μερικές διαπιστώσεις. Δεν άκουγα από την αρχή. Το τελευταίο μισάωρο που είχες. Έχασες, φίλε. Ήρθα στην οικογένεια. Θέλω να πω... Στο zoomusu.gr ανεβαίνουν οι εκπομπές. Μανουκίδης, Μοντάρι, Κόβι, Κάνι, Ράνι και είναι έτοιμες το απόγευμα. Ναι, και χωρίς διαφημίσεις. Στο site μας, χωρίς διαφημίσεις, έτσι. Και το site μας, είπαμε. Θέλω να σας πω, να σας ενημερώσω, όποιος δεν κατάλαβε, ότι ο δάσκαλος μπήκε στην τάξη. Έτσι. Όρθιοι όλοι. Καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Ναι. Όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Έτσι. Απλά. Για όλες τις, για όλα ό,τι αφορούν τον ΠΑΟΚ, ο δάσκαλος μπήκε στην τάξη. Και τώρα διδάσκει. Σιγά σιγά. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι. Βήμα, θα μάθουν. Βήμα. Να ξέρετε, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Ναι. Το τι θα κάνουν είναι μια άλλη ιστορία. Θα ακολουθήσουν όμως και θα είναι πάντα δεύτεροι. Δεν θα μπουν μπροστά στον ΠΑΟΚ ποτέ ξανά. Κανένας. Κανένας δεν θα μπει μπροστά στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα, όποιος μπαίνει μπροστά του, τον... δεν υπάρχει λέξη που μπορώ να την πω. Τι το κάνει. Καταλάβαμε. Λοιπόν, ναι. Χαίρομαι που συνεννοούμαστε. Όσο για το... για αυτή τη μικρή ομάδα από το, την Ολλανδία, για τους μικρούς παίκτες που έχει, όπως ο Τάντιτς, ας τους δίνανε 3 πέναλτι για να κερδίσουν ξανά. Έτσι και εμείς κερδίζουμε, ρε Βερβίση. Πάμε τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, λίγο σύντομος αν θέλεις, αδερφέ μου, γιατί φτάνουμε στο τέλος, έχω να κάνω να βγάλω 10 ονόματα. Ναι. Για πες. Ξέρω, Κωστή, ξέρω. Λοιπόν, στην κυρία Ελένη που βγήκε νωρίτερα και είπε κάτι, θα ισχύσει το ρητό από εδώ και μπρος ότι έμθα τους γαμπίπι, δεν θα μας πληρώνουν κιόλας. Τι ωραία. Κατάλαβες. Καλά είπα εγώ pay per view με έψιλον και ήταν. Ναι, αυτό, θα τους γαμπίπι και θα μας πληρώνουν κιόλας. Και όποιος παρεξηγηθεί, λυπάμαι. Τι να κάνουμε, έχουμε και έναν αριστοφανικό λόγο. Έτσι θα γίνει, φίλε, δυστυχώς. Ξίδι, δεν μας πέφτει με τίποτα. Λοιπόν, πόσο προφητικό ήταν αυτό το «δεν μας πέφτει με τίποτα», έτσι, φίλε, τελικά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, ξέρεις ότι μένω εκτός Θεσσαλονίκης, μένω Λάρισα. Ναι. Βγαίνω έξω στον δρόμο, σούσουρο παντού γίνεται παντού. Αυτό με το ΠΑΟΚ TV. Να δεις κάτω τι λοιπόν, γίνεται. Πειραιά, δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει, δεν το έχει μάθει και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν μου έχει πει ότι θα οικονομήσουμε χοντρά. Εντάξει. Αυτό είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει τον οικονομικό. Όχι, φίλε, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εντάξει. Γιατί θέλω η ομάδα μου να οικονομάει. Okay, γιατί ξέρω ότι έχω πρόεδρο που δεν θα τα βάλει στην τσέπη, θα τα ρίξει στην ομάδα. Εννοείται. Γι' αυτό θέλω να οικονομάει η ομάδα. Εννοείται. Λοιπόν, φιλιά, εγώ, πολλά, φιλιά! Ένα ναι. Πράγμα, Κωστή. Ένα πράγμα. Ναι. Εγώ τα 90 ευρώ μίνιμουμ για τα 16 παιχνίδια που είναι θα τα δώσω. Άλλοι 1.999.000 σαν εμένα. Και ο ΠΑΟΚ θα βγάλει τόσα χρήματα που θα μπορεί να φέρει τέτοιους παιχταράδες στην Τούμπα που οι άλλοι κάτω θα τους κοιτάνε με το τηλεσκόπιο του. Πολύ σημαντικό και για το, για το financial fair play όλο αυτό, έτσι. Εντάξει. Απλά. Χαιρετώ. Χαιρετώ, φιλιά. 186 το μήνα έπαιρναν αυτή τη Νόβα, μου γράφει η Τσόφα. Τώρα λέει τα αυτά μας. Ναι, ξεκάθαρα. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Όχι, όχι. Έπεσε. Δώσε μου. Μπαμ, μπαμ. Θέλω 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 47. Για τα πανετολικός, 8, 20, 33, 40 και 41. Τέλεια. Άνοιξε για να βγάλω αυτά πρώτα. Λοιπόν, και Βοργιάν Βαγγέλης. Αυτά είναι ΠΑΟΚ πανετολικός. Πότε έρχονται από εδώ, ρώτα λίγο Μαριλής, για ΠΑΟΚ πανετολικός. Ή Σάββατο Κυριακή, τέλεια. Λοιπόν, 8, 20. Καπουκρανίδης Παύλος, το δεύτερο. Λοιπόν. Λαζαρίδου Χρυσούλα, το τρίτο. Πλακίδας Γιάννης, το τέταρτο. Δίχως εσένα. Και Σίσκου Χριστίνα, το πέμπτο. Αυτά ΠΑΟΚ πανετολικός. Θέλω από το 1 μέχρι το 65. Δώσε μπαμ μπαμ. 9, 11, 30, 37 και 19, 30.
Το είπαμε το 30. 39, 39, τέλεια. Ωραία. Άνοιξε, 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 αγόρι μου. Άνοιξε να ακούσουμε. Ο μεγάλος Αντώνης Βαρδής, ο αξεπέραστος, το έχει γράψει αυτό. Το οποίο το γουστάρουμε τόσο... Άκου λίγο σάζι, φίλε. Άκου, άκου το σάζι. Δεν σε ταξιδεύει. Πάω. Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος. Αυτά είναι τώρα ΠΑΟΚ Σλόβαν. Τζανέτου Θεοδώρα. Ή Τζανετού, δεν ξέρω που πάει ο τόνος. Σταματία Μπου. Σε 4-12. Παππούδα Μαρία. Και... και ο Γιάννης σε 5-24. 6-9-44, δεν μου έχει στείλει επίθετο. Καταλαβαίνει ότι είναι αυτός. Αυτά είναι τα ονόματα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε το νου σας. Και αύριο θα κληρώσω εισιτήρια εσείς που δεν σταθήκατε σήμερα τυχεροί. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και ποτέ δεν κλαίμε. Ζουμου σου λέμε και δεν μας πέφτει με τίποτα μαλάχη. Bye bye bye. Μένετε συντονισμένοι στο Λίβερο 107 και 4.